Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24, πάμε μέχρι και τις 2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ο στάρ της εκπομπής θα έρθει κάποια στιγμή, εδώ τώρα. Σταμάτα ρε τη μύρα. Ήρθε. Σταμάτα ήρθε. Τη μύρα. Σταμάτα. Ήρθε ο άνθρωπος. Σταμάτα, θυμίζεις μέσω ΠΑΟΞΗ θυμίζεις. Σταμάτα. Εντάξει. Ο ακραίος ΠΑΟΞΗς τι είναι? Ο ακραίος είναι ψόφα, πέθανε, κάνει αυτά μετά το παιχνίδι. Ο μέσος? Μάλωσα με έναν μεγαλογιατρό, με έναν διευθυντή. Δεν μιλάμε τώρα για τον την Πίνο 4. Ωραία. Μιλάμε τώρα, τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Ξέρεις πως είμαι όταν γίνεται τέτοιο πράγμα, τώρα να φας το 89 γκολ. Ξέρεις πως είμαι εγώ. Που να έσουν και εκεί. Ναι. Να με ψάχνανε, έμαθα πάλι. Τα φιλιά μου να δώσετε. Ακούστηκαν κορυφαία πράγματα. Τι? Δεν μπορώ να τα πω στον αέρα όμως. Γιατί δεν έχω και την προφορά. Φοβερά πράγματα ακούστηκαν. Τι έγινε, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πάμε στη Λάρισα. Κοίτα να δείτε. Ούτε για καφέ δεν μπορώ να πάμε εκεί. Τέλος πάντων. Και μου στέλνουν μηνύματα. Με παίρνουν τηλέφωνο, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά λυπηθείτε μας. Θα σκάσουμε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε τα βασικά. Δεν είμαστε διοίκηση του ΠΑΟΚ. Αν ήμασταν διοίκηση του ΠΑΟΚ, θα ήμασταν ακόμα εκεί. Δεν θα είχαμε φύγει. Ωραία. Σε κανένα τμήμα, σε κανένα. Μπορεί σε χτυπά θυμαράκια, μπορεί χτυπά ξύλο. Θα ήμασταν εκεί ακόμα. Δεν είμαστε διοίκηση του ΠΑΟΚ όμως. Εντάξει. Άρα μην απευθύνεστε σε εμάς σαν να είμαστε διοίκηση του ΠΑΟΚ. Και αν εσείς έχετε 80% νεύρα μετά το παιχνίδι, εμείς έχουμε 98% νεύρα. Δηλαδή κοντά στο τέλος. Γιατί ξέρουμε και άλλα 54 πράγματα περισσότερα. Θα τα πεις. Τι να πω, ρε. Όταν πεις, άμα ξέρεις, γιατί τα λες. Ρε, αγόρι μου, όσον αφορά, ρε φίλε, το παρασκήνιο ενός αγώνα. Όσον αφορά, ξέρω εγώ, το τι έγινε μες στον αγώνα. Ναι. Ωραία. Πες τα. Δηλαδή, ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν ήξερε ότι ο Μάνταλος μάζεψε τον Λουτσέσκου πριν το παιχνίδι και του πουλούσε τρέλα για το πώς θα συμπεριφέρεται στον μπάγκο και μετά άφηνε τον Κούγια να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ το ξέρω. Δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα. Πώς δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα? Το ότι γινόταν μακελιό κάθε σφύριγμα στον πάγκο της Λάρισας. Που βολόδερναν 5-6 φουσκωτοί εκεί πέρα όλη την ώρα. Κύριε Λουτσέσκου, σου πήρε αποτέλεσμα όπως έπαιρνες εσύ τόσα χρόνια. Μα δεν τον αφήνω εγώ τον Λουτσέσκου να πάρει αποτέλεσμα όπως έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε στον ΠΑΟΚ πήγε ο Μάνταλος πάλι και τον απέβαλε στην πρώτη μανούρα. Και εκεί ο ΠΑΟΚ αντί να του πει ότι αδερφέ σε απέβαλε, την άλλη φορά θα κάνει επί δύο πουτάνα. Τον άφησε να πούμε έτσι. Και ο Μάνταλος έχει καταντήσει να είναι ο πιο πενταρίσιος διεθνής που μπορεί να σε παίξει. Γιατί οι άλλοι είναι τρεις χειρότεροι. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι περιμέναμε να φάει τον Πινελί και ο Λουτσέσκου. Δεν είναι κάτι που μας ευνηδίασε στην πρώτη στραβή. Το ξέρεις και εσύ, το έχεις γράψει κιόλας πολύ έξυπνα. Τέλειωσε. Το ξέρω κι εγώ. Δεν μπορεί. Είναι αυτό, δεν μπορεί. Κανένας άνθρωπος να το αντιμετωπίσει. Αυτό το πράγμα με τίποτα. Είναι τελειωμένος. Κρίμα. Κρίμα για όλη την προσπάθεια δηλαδή, όχι για τον ίδιο, μας νοιάζει ο ίδιος. Κρίμα για όλη την προσπάθεια. Αυτό το μάγκωμα από το λαιμό δεν αντέχεται. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι αναμένονταν. Μήνα Σεπτέμβρη τώρα, έτσι. Με τον ΠΑΟΚ δεύτερο και αίτητο. Αλλά να μην παίζει και ξέρω εγώ να έχει στη Ριζούπολη. Να έχει απώλειες παιχνίδια που είναι, δεν θα έπρεπε να έχει. Στη Ριζούπολη το δοκάρι και έξω και προχθές τον γκολ το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί με ανθρώπινα λόγια. Το πώς μπήκε. Δεν μπορεί να περιγράφει. Δεν το πίστευαν ότι ίδιοι. Και δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Δεν ναι, το ερώτημα ξέρει ποιο είναι όμως, Δημήτρη. Πλέον μπορεί, όχι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί όλος ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει όχι, ρε. Ότι πάει για πρωτάθλημα. Ναι, σωστά. Όχι. Εδώ είναι το πρόβλημα. Σωστά. Μην το εστιάζουμε στα πρόσωπα. Ναι. Ούτε ο τύπος, όχι. Ούτε η διοίκηση, ούτε η ομάδα. Ο τύπος έγραψε, θα σου πω εγώ για τον τύπο τώρα. Ο τύπος έγραψε ότι Λουτσέσκου ΠΑΟΚ δεν είναι Ξάνθη όταν αποβλήθηκε. Ο πρώτος που ευνουχίζει το στέλεχος του ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, είναι ο τύπος, φίλε. Εγώ θέλω να είναι νευρικός ο προπονητής μου στον πάγκο, ρε φίλε. Εγώ θέλω τα παιδιά της ασφάλειας να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν όταν καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται και όχι να τους τραβάνουμε το χαλινάρι, να τους έχουν όλη την ώρα πίσω, να τρώω μαγκιά από τους βλαχοφουσκωτούς. Με αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι φοβικός. Κανείς δεν ξέρει τον πρωταθλητισμό. Κανείς. Σε την ομάδα, κανείς. Κανείς. Ουδής. Άσχετη. Και θα βρούμε βέβαια τον Λουτσέσκου, θα βαράμε τον Λουτσέσκου. Τι ωραία, τι καλά. Θέμα, θα φύγει ο Λουτσέσκου. Εύκολο θέμα. Όλα μέλη γάλα μετά. Και όλοι από εκεί στην απέξω. Στην απέξω όλοι. Δεν γίνεται, παιδιά, έτσι. Γιατί φυσικά δεν έφταιγε κυρίως ο Λουτσέσκου για ό,τι έγινε στη Λάρισα. Ναι, μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Έγιναν πολλά άλλα τα οποία πρέπει να αποτελέσουν μεγάλα μαθήματα για όλους στον ΠΑΟΚ. Καλημέρα, καλημέρα, είπαμε. Καλό μεσημέρι. Στο ναι. Νέο πρόγραμμα του Λίμπερο. Εγώ γιατί να μην πιστέψω ότι αυτό το πράγμα με τον Λουτσέσκου είναι ναι. Πολυβολικό. Ότι είναι, είναι. Δεν κατάλαβα. Ότι είναι, είναι. Και μην μας χρειάζεται κανείς για υπερασπιστές του Λουτσέσκου, του Τζορμπατζόγλου. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι προπονητής. Τον Ήβιτς πέρσι δεν τον ακούμπησε κανένας και ήταν ένατος. Γι' αυτό όμως το γύρισε μετά. Ναι. Γιατί έχουν όλοι τα δύσκολά τους και άμα τους στηρίξεις θα βγάλουν πράγματα. Και τα έβγαλε. Πρέπει όμως να... Πρέπει, μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή, θα πρέπει να μαζευτούν όλοι στον ΠΑΟΚ, να κάνουν μια συνάντηση, να πούνε παιδιά, ας πάμε στην αλφαβήτα για το πώς κάνουμε πρωταθλητισμό. Αυτό το παιχνίδι της Λάρισας. Ναι. Να το δουν από πριν, πώς το αντιμετώπισαν, απαράδεκτα, ναι. Πώς πήγαν να προετοίμαστοι σε όλα τα επίπεδα και πώς την πάτησαν από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Όλοι, ένας προς ένας, όλοι. Στη διοίκηση, υπεύθυνη διαιτησίας, υπεύθυνη ομάδας, υπεύθυνη ασφαλείας, υπεύθυνη παντού. Όλοι. Όλοι μαζί. Αυτό το πενθήμερο, ξέρω εγώ, πόσο ήταν. Όχι το 90 λεπτό. Τι κάναμε λάθος, παιδιά. Ό,τι κάνετε σωστά να μας πείτε. Ό,τι κάνετε σωστά, τελείωσε σε δύο λεπτά η σύσκεψη. Ναι. Ωραία. Κάντε το αυτό, πραγματικά. Βγάλτε ένα πόρισμα, πείτε το και σε εμάς. Δεν θα σκάσουμε τώρα, είμαστε 42 και 40 χρονών, αν μείνουμε στον δεν τόπο θα στο πούμε, εντάξει. Όχι, όχι, θα στο δείξουν την επόμενη. Ναι, δείξτε το μου, ρε, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Δείξτε το μου. Και μετά να πάμε όλοι μπροστά. Δημήτρη μου, το νέο πρόγραμμα πήγες να πεις. Πήγα να πω το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο. Εμείς εδώ είμαστε. 12 με 2. Είχαμε πει κάποια πράγματα πριν ανακοινώσει ο κ. Ζαγόρας το πρόγραμμα. Ο οποίος συνεχίζει να λέει ότι δεν ασχολούμουν. Συνεχίζει, με κράζει όλη την ώρα. Ναι. Εντάξει, το κάνει περιπεκτικά βέβαια, δεν με κράζει. Δεν γίνει. Πώς να ασχοληθώ, ρε φίλε. Έχω 50 πράγματα στο κεφάλι μου. Αλλά τώρα ασχολούμαι. Τελείωσε. Τέλος. Τέλος. Θα πάω για φαγητό στο Βελιγράδι. Να πάω στο Βελιγράδι για φαγητό, φίλε. Δώσε τα λεφτά να πάρω εισιτήριο. Τι θες. Ένα πεντακοσάρικο. Για πάω στο Βελιγράδι. Στο Βελιγράδι. Αεροπλάνο. Του Πλούτονα. Πτήση. Πλάκα-πλάκα. Τέλος πάντων, θα σου πω μετά. Οι Σέρβοι είναι φίλοι μας. Οι Σέρβοι είναι φίλοι μας και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι είχες φάει και σου είχε αρέσει το Βελιγράδι. Ή κάτι κουζίνες. Εκεί έχουν δικιά τους κουζίνα. Γι' αυτό ψηλώνουν. Τρώνε καλά, φίλε. DNA. Γι' αυτό βγαίνουν όλοι 2-10, 2-15, 2-20. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πας στο Βελιγράδι-Βελιγράδι. Ναι. Θα πας. Ναι. Θα πας Αλεξάνδρου Σβόλου 46 στο εστιατόριο Βελιγράδι. Με σέρβικη και ελληνική κουζίνα. Εκεί θα πας να φας. Mm. Εκεί θα θυμηθείς εσύ που ξέρεις σέρβικα φαγητά. Ναι. Πολύ ωραία κρέατα. Mm-hmm. Καρατζόρτζοβα, θυμάσαι, ξέρεις, έφαγες. Είδα εκεί, πας στο σερβιτόρο, φέρε μου ό,τι τοπικό έχεις. Δεν θυμάσαι ονομασίες. Δεν θυμάμαι ονομασίες, ήταν δύσκολες. Είναι κάτι σαν σνίτσελ γεμιστό, αλλά σε σχήμα λουκάνικου. Λουκάνικου, το έφαγα αυτό. Το ναι, ναι. Εκεί θα πάτε, τους καλησπερίζουμε, τους καλωσορίζουμε, τους φίλους μας, τους Σέρβους. Έχει και ελληνική κουζίνα, έτσι, όχι μόνο σερβική. Τηλέφωνο... Το ενδιαφέρον, το μεγάλο, φίλε, είναι αυτό. Γιατί θυμάσαι σε πόσα μέρη έχουμε πάει και ψάχνουμε κουζίνα. Ναι, και δεν ξέρουμε. Ναι. Εδώ μπορείς να μάθεις τι έχουν οι Σέρβοι διαφορετικό. Όπως είσαι στην Αλεξάνδρου Σβόλου, και προχωράς μετά την εθνική αμήνης στο αριστερό σου χέρι. Για να ακούσουμε λίγο. Για πιάτο ημέρας, πεντανόστιμα τσεβάπτσιτσι. Τσεβατί. Τσεβάπτσιτσι. Αμαύρε παιδί μου, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω. Εστιατόριο Βελιγράδι. Σέρβικη και ελληνική κουζίνα.
Πλεσκαβίτσα, Καρατζόρτζεβα, Μπριζόλα Βελιγραδίου, Άιβαρ, συνδυασμένα με Σέρβικ Ιρακή, Σλιβόβιτσα, σε προκαλούν να γευτείς τη μαγεία της σέρβικης κουζίνας. Γεύση και ποιότητα σε χορταστικές μερίδες και προσιτές τιμές. Εστιατόριο Βελιγράδι, Αλεξάνδρους Βόλου 46, τηλέφωνο 2310 256900 και στο Facebook Belgrade Restaurant. Την καλησπέρα μας λοιπόν στους φίλους μας στο Βελιγράδι, Αλεξάνδρου Σβόλου 46, που θα είναι μαζί μας την πρώτη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πρώτη ώρα με στοίχημαν.gr. Μεγάλος χορηγός. Όποιος έβλεπε μαζί διπλό ατρόμητο, άσο, αστέρα και χι ΠΑΟΚ, τα οικονόμησε. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, θετικό τζίρο πρέπει να έχει στοίχημα. Ναι, να τα λέμε όλα. Λίγοι το βλέπανε. Γιατί λίγοι το βλέπανε, αν και σου είπα, τον ατρόμητο μην τον υποτιμάς. Στα είπα. Τι να υποτιμήσω. Πολύ γυμνασμένη ομάδα. Ουάρντα, ρε φίλε. Πεχτάρα. Ουάρντα, Γιαννούλης, Χατζησαΐας. Εγώ θα δώσω δημόσια τα εύσημα. Ναι. Στους δύο δανεικούς του Ολυμπιακού. Στο goalkeeper και στο Ριζβάνι. Μπράβο τα παιδιά, ο Μανούσος δεν ήταν 20. Δεν έπαιξε ο Μανούσος. Όχι. Παρότι ήταν. Ναι. Θα δώσω τα πραγματικά δηλαδή μπράβο τους. Στα μάτια μου ανέβηκαν πάρα πολύ. Ξέχωρα τους δικούς μας δανεικούς που είχαν ένα επιπλέον κίνητρο. Θα βγάλω το καπέλο στους δύο αυτούς. Αλλάξαν οι εποχές. Στους δύο αυτούς και στο Σπανό, φίλε, που προφανώς έχει ξεκαθαρίσει σε αυτά τα παιδιά ότι τα πράγματα δεν σημαίνει κάτι ότι είναι δανεικοί από κάπου. Αλλάξαν τα πράγματα, ας το καταλάβουμε όλοι. Το πρωτάθλημα δεν κρίνεται την 5η, την 6η, την 7η αγωνιστική. Έχει μάχη, πόλεμο. Έχει δρόμο για πολλούς μήνες. Δεν ξέρω ποιος αντέξει. Γιατί εδώ δεν βλέπω μεγάλη αντοχή. Εμείς δεν έχουμε αντοχή. Αυτή εγώ είναι. Έχω. Εγώ κι εγώ έχω. Αλλά εμείς τι έχουμε περάσει και πώς έχουμε γαλουχηθεί. Δεν είναι. Δηλαδή, κι εγώ στεναχωρήθηκα και εσείς στεναχωρήθηκε στο βράδυ του Σαββάτου. Ωραία, αλλά έπρεπε να διαχειριστούμε μια κατάσταση εδώ. Τώρα δεν είναι. Βγαίνουν αποθυμένα πλέον. Εντάξει, ρε παιδιά, όλοι έχουμε να πάρουμε 33 χρόνια τίτλο, το ξέρουμε. Ήμουνα 10 χρονών, δεν είχε καν σκέπαστρο. Δεν είχα χρησιμοποιήσει ξηραφάκι στη ζωή μου. Δεν είχα βγάλει τρίχες, δηλαδή, με λίγα λόγια. Επιχειρήματα. Επιχειρήματα, ναι. Δηλαδή υπήρχε πασόκ. Η ενδυμασία ήταν πασόκ. Στην απονομή ήταν 2.500 άτομα που δίνανε το κύπελο σε 20 άτομα. Εντάξει. Οκ, αλλά δεν μπορείς να πας έτσι πουθενά. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Είναι υπεύθυνος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, αν είναι και τα Πέριξ. Δεν είναι αντίδραση αυτή που είχαμε το Σάββατο. Δηλαδή, αν πραγματικά αγαπάς την ομάδα, βούλωσέ το. Εγώ λίγη είχα νεύρα και δεν έβαλα τίποτα. Λίγη ψυχραιμία, όχι βούλωσέ το. Εντάξει. Ρε φίλε, αυτό εννοώ. Γιατί το Σάββατο εγώ βάζω τον εαυτό μου πρώτα. Ενώ έχω αντοχή. Ήταν όλα στραβά. Το αποτέλεσμα, η εμφάνιση, ο τρόπος, το γήπεδο, ο διαιτητής. Μαζί σου, ρε αγόρι μου. Εγώ το βούλωσα, το λέω πρώτα στον εαυτό μου και το βούλωσα. Δεν ανέβασα μισό post τίποτα, δεν είπα τίποτα, δεν έκανα τίποτα. Το βούλωσα. Γιατί εκείνη την ώρα, άμα μιλούσα, θα έκανα κακό. Βγήκα, έκανα ένα σχόλιο εδώ, όσο πιο ψύχρεμα γινότανε. Και μετά μαζεύτηκα, κλείστηκα, έκλεισα Facebook, έκλεισα το ένα, έκλεισα το άλλο, δεν μίλησα. Πω, τι γίνεται στο Facebook. Δεν είναι τώρα η κατάσταση αυτή, παιδιά. Πραγματικά, αν αγαπάτε πραγματικά την ομάδα και όχι το εγώ σας, μαζευτείτε. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Και το λέω με όλη την αγάπη, εντάξει. Δεν το λέω ούτε. Είναι η μοναδική μας ελπίδα να κάνουμε κάτι, είναι να σταματήσουμε να λειτουργούμε σαν νηστικοί. Είμαστε, το ξέρουμε. Δεν το συζητώ, είμαστε. Έχουμε 7 τίτλους στην ιστορία μας, τα 5 είναι κύπελα. Αλλά αν θέλουμε να αυξηθούν αυτοί οι τίτλοι, δεν είναι τρόπος λειτουργίας. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Ντροπή μας. Δεν μας είπες πώς ήταν την 5η το βράδυ τα πράγματα. Κωνσταντινίδης, φίλε, ασάλιωτα τα βάζει. Ασάλιωτα. Δεξί χέρι, αριστερό. Έχει πει ο Παπαθεοδόρου το μυθικό, εντάξει. Προπονητής. Σηκώνεται για τρίποντο. Ο ίδιος. Ναι, το βάζει και γυρνάει στον πάνε και του λέει λάθος άτομα πληρώνεται. Για να δούμε, κάνει ανακαινήσεις, γι' αυτό ανακαίνισε και το γήπεδο και το ανοιχτό στο Νεύασμο. Αλλά εσείς για το σπίτι σας, για το γραφείο σας, 2311-241-508. Πλάκα-πλάκα πήγε 12.30. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Θα μιλήσουμε κιόλας αργότερα.
Όποιος είναι εδώ, όποιος θέλει να βρει, σας βρει. Ο φίλος ο 475 γράφει και για τον Μπέλκα κάτι. Τι είναι αυτό? Για σχόλια, δεν ξέρουμε τι, τι εννοείς φίλε, αν θες να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος. Κάτι είπε ο Μπέλκας, κάτι έκανε. Αν θες να μας αυτό. Προχθές ολόκληρος ο μηχανισμός του ΠΑΟΚ ξεβρακαώθηκε. Γράφει ο φίλος εδώ, το ξεβρακαώθηκε είναι με το βρακά σε παύλες. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τι εννοεί ακριβώς ο φίλος εδώ για τον ναι. μηχανισμό του, του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πεις αργότερα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι για την ποδοσφαιρική ομάδα και τι έπαθε στη Λάρισα. Να μας επαναπτύσσω. Μαστρολάρης, το τελευταίο ήταν φαρμακείο. Άκουσα καλά. Ρε, μας κοροϊδεύουν όλοι. Μας κοροϊδεύουν όλοι. Είχα, πήρα κάτι βιταμίνες, κάτι ρεμιστικά, κάτι τέτοια. Είμαι έτοιμος για τον ποδοαθλητισμό, φίλε. Πήγα 30 ευρώ βιταμίνη πήρα. Καταλαβαίνεις ότι για ακόμα μία φορά οι μόνοι που δεν λαϊκίζουν είμαστε εμείς. Έπρεπε να βγεις και να βρίζεις όλο τον κόσμο σήμερα. Τον προπονητή, τους παίχτες, το αυτό. Όχι, αυτό, φίλε... αυτό πουλάει. Εντάξει, αν έχεις αυτό πουλάει, καταντήσει. Δεν θα πάρω ποτέ πρωτάθλημα. Έχεις καταντήσει ως οργανισμός. Ο πιο ψύχρεμος από όλους. Αλήθεια είναι αυτό. Να είναι ο Ιβάν. Και ο δεύτερος. Μιλάμε για κατάντια, έτσι. Ο Γιωργάκης. Αυτό είναι αυτό που το. Ναι, είναι, δηλαδή είναι. Εντροπή, αν μη τι άλλο. Ναι. Πρέπει να προβληματιστούμε. Θα έπρεπε να είναι οι πιο. Αυτοί που δεν έχουν καθόλου ψυχραιμία. Ναι, και γιατί πληρώνουν και γιατί ήταν και άνθρωποι δύσκολοι. Ναι. Λίγο... Δεν τους λες και εύκολα. Απότομοι. Ναι. Δεν, όχι, δεν, η λέξη τάκτ δεν πέρασε λίγο ξόφαλτσα. Αλλά. Δεν είναι παιδιά, δηλαδή εγώ το λέω με πολύ αγάπη. Δεν, δηλαδή όπως έλεγε ο Δημήτρης εύστοχα, αν αποβληθεί ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ από το πρωτάθλημα, με αυτήν την νοοτροπία που κυριαρχεί και αυτό το εγώ τόσο ενισχυμένο εντός και εκτός ΠΑΟΚ, θα το πάρει ο Πανιώνιος. Ο Κομπότς το πάρει. Ο οποίος έχει βάλει ένα γκολ για κουμάκι στο 93, δεν μπαίνει 20 χρόνια. Εντάξει. Ωραίο, ωραίο, ωραίο γκολ. Αλήθεια είναι ότι στη Λάρισα πήγαν όλα στραβά. Δηλαδή ένα κομμάτι του εκνευρισμού δικαιολογείται γιατί έγιναν, ήταν όλα σε τέτοιο βαθμό ώστε να σε τρελάνουν. Όλα τα πάντα. Το γήπεδο. Το θέαμα. Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ, έτσι. Όπου μιλάμε για 6-7 ποδοσφαιριστές. Για αλλαγή, ναι. Που όχι δεν θύμισαν ΠΑΟΚ και παίχτες επίπεδου. Αλλά δεν ήταν να μπουν ούτε να παίξουν για την καρίτσα χθες. Ποιο να βάλεις και ποιο να βγάλεις. Ο διαιτητής. Στο τέλος ο διαιτητής, έτσι. Ναι. Στο τέλος. Από το 2 πρέπει να βγάλει κάρτες. Ναι, τους βάζουμε πάντα στο τέλος. Ναι. Για να μην δίνουμε άλλο κτλ. Όχι, ρε φίλε, ναι, αλλά το να περνάει στον ντούκου αυτός για να σκίζονται οι δικοί μας, όχι, δεν το ανέχομαι. Να σκιστούν οι δικοί μας, να σκιστεί και αυτός. Σε αυτό το παιχνίδι που η Λάρισα, όχι αδικαιολόγητα, δεν μπορούσε να παίξει κάτι άλλο η Λάρισα. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Είναι τόσο μπερδεμένοι, είναι. Είχαν χρησιμοποιήσει μόνο τη δύναμη. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν είχε ο ΠΑΟΚ πιο πολλές κίτρινες. Αδιανόητο. Και κόκκινη. Μεταξύ άλλων. Όπου έπεσαν και άλλες αγωνίες στο πρόσωπο. Τι έκανε έτσι. Ο Κομίνης στο περιβόητο ο Άρης ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Που απέβαλε τον Κάτσε. Είναι ίδιο παιχνίδι. Είναι ο τρόπος που σοφαρίστηκε ο ΠΑΟΚ. Είναι αδιανόητος αυτό που συνέβη χωρίς η ΑΕΛ να έχει φάσει όλο το παιχνίδι γιατί δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε με οποιοδήποτε τρόπο, πέρα από κάποιο γέμισμα, κανένα στημένο, να φτάσει στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Και στο τέλος έφτασε η μπάλα στο φορ. Εντάξει, δεν έπρεπε να φτάσει. Αυτό που έκανε το φορ, τον Κροάτι. Έφτασε η μπάλα στον Φάρκας. Ναι. Είναι αυτό που έγραψα χθες στο SDNA. Ένα μήνα πριν ο Κούγιας λέει ότι ο Φάρκας θα φύγει γιατί είναι παίκτης χαμηλού επίπεδου. Είναι στον πάγκο τελικά γιατί δεν μπόρεσε να φύγει, είχε συμβόλαιο ο άνθρωπος. Χτυπάει ο Γιωβάνοβιτς, μπαίνει ο χτυπάει ο Γιωβάνοβιτς δηλαδή σε μια φάση που... Όχι, γύρισε το πόδι πολλών παικτών. Ναι. Γυρνούσε συνέχεια στις λακκούβες. Ναι. Συνέχεια. Ωραία. Και... Ναι. Μπαίνει ο Φάρκας στη θέση του Γιωβάνοβιτς, είναι αυτός που πηδάει στην κεφαλιά με τον κουλούρι, παίρνει την κόκκινη, μετά καπάκι δεν πιέζει κανείς το στόπερ. Μη πω ποιος θα έπρεπε να είναι εκεί. Εντάξει. Κατεβάζει την μπάλα με τέλειο κοντρόλο Φάρκας, τον χάνει ο Τσίμιροτ,
Γιατί κάνει ο Φάρκας. Ο Φάρκας, ρε φίλε. Ωραία. Τρίπλα με τα κουνάκι. Περνάει και κάθεται ο Φάρκας. Ναι. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Και ο άλλος κάνει την τζαρουχιά του αιώνα. Συγκινημένοι εκεί μετά έμειναν να τιμήσουν τη μέρα οι φίλαθλοι της τοπικής ομάδας. Εντάξει. Και η μπάλα γράφει. Εντάξει, ρε. Δηλαδή, άσε με μια μέρα να κερδίσω ένα παιχνίδι χωρίς να παίξω. Δύσκολη κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά και ό,τι ακολούθησε, εντάξει, αλλά, πρέπει να έχει ένα μέτρο. Sorry. Κακή εμφάνιση για τις αλλαγές, τώρα γελάω, εντάξει. Ποιο δηλαδή, να πρωτοβγάλει, ρε. Δηλαδή, τώρα, ρε παιδιά, να βάλει, λέει, το Μακ στην κορυφή, μου λέει ένας φίλος μου χθες. Ποιο Μακ να βάλει στην κορυφή, ρε. Βάζει τον Κουλούρη να παίξει λίγο ξύλο. Είναι παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Και ο Κουλούρης κάνει ό,τι κάνουν οι Αελληνοί. 88 λεπτά. Κόκκινο είναι το Κουλούρη. Είναι, ρε. Βάσει τη εικόνα του αγώνα είναι. Είναι και του Ρέτζα. Όχι. Είναι και του Νασλίδη. Είναι και του Κρισμάν. Κόκκινες είναι. Ο Κρισμάν πάει με φόρα στο Ζαμπλάνο. Ωραία. Δεν πάει καθόλου για μπάλα και του δίνει γονατιά. Τι είναι αυτό δηλαδή. Του Ρέτζα τι είναι. Ίδια βάση με τον Τζιόρι στη Λεωφόρο. Στα play-off είναι. Σκαριά στον Αστράγαλο. Και είναι του Κουλούρη κόκκινη. Είναι. Ρε, βάση της εικόνας του αγώνα, σταμάτα τα είναι. Ότι είναι, είναι. Βάση της εικόνας του αγώνα είναι. Δεν βλέπει την μπάλα και πάει τον αγώνα, την καρφώνει. Δεν πάει αγώνα. Με την πάπια του τη δίνει. Εντάξει, αλλά σου λέω, βάση εικόνα του αγώνα. Με την πάπια κατουράμε. Ε, με την πάπια. Πάπια. Α, ωραία. Βάση της εικόνας του αγώνα δεν είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν αφήνεις να παίζει ξύλο, λοιπόν, άσε με να παίζω και εγώ ξύλο. Μόνο οι άλλοι θα παίζουν ξύλο. Ο Κουλούρης γι' αυτό μπήκε. Ποιος Μακ να πει, επειδή ξέρει κεφαλιά ο Μακ. Ή ο Μπίσεσβαρ. Έλα ρε τώρα. Ο Μπίσεσβαρ δεν θα μπορούσε να μείνει όρθιος ούτε 1,5 λεπτό. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Και ποιον να πρωτοβγάλει. Ποιον. Ότι η ομάδα είναι κακή από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν έχει να κάνει με διαχείριση του αγώνα. Θες να κάνεις κριτική στον προπονητή, κάντε να για αυτό το χάρι που είδαμε. Όχι για τις αλλαγές. Για το πώς ετοιμάστηκαν να πάνε εκεί πέρα. Αδιάβαστη εντελώς. Αδιάβαστη. Νόμιζαν ότι με την ποιότητα θα πάνε να κερδίσουν στη Λάρισα. Ναι. Τουπέ, έχουμε τουπέ. Ένα μήνα ομάδα έχουμε και τουπέ. Υπήρχε φάση την οποία θυμάμαι χαρακτηριστικά που κάνει τάκλι ένα τη Λάρισα όπως κάνανε, πέφτανε δυνατά και ο Τσίμιροτ πήδηξε δύο βήματα πίσω για μην τυχόν και τον βρει. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολες δύο εβδομάδες, δύσκολες. Και ακολούθησαν μετά τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, η ήττα της ΑΕΚ και η ήττα του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε, οι κουβέντες του στυλ είναι η ευκαιρία. Είναι... Έτσι δεν ήταν ευκαιρία, Δημήτρη. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Του Σάντος το 15 που έκλεισε και δεν ανακοινώθηκε τελικά, δεν ήταν ευκαιρία. Σε παρακαλώ τώρα. Γκέλες θα γίνουν πολλές από όλους. Να το συνηθίσουμε γιατί το πρωτάθλημα άλλαξε, εμείς δεν έχουμε αλλάξει όμως. Να το καταλάβουμε τι παίζεται. Να το εμπεδώσουμε. Δεν είμαστε 26η αγωνιστική. Είμαστε στην 6η, ακολουθούν άλλα 24 παιχνίδια. Παίζουμε χωρίς κόσμο ρε παιδιά ακόμα. Παίζουμε, μου λέει ένας φίλος, έρχει λέει τώρα είναι τα εύκολα, πρέπει να τα πάρουμε. Παιδιά τώρα πρέπει όλα να τα πάρουμε. Όλα ίδια είναι. Μετά θα έχουμε βρει ρυθμό. Στα δύσκολα μπορεί να είμαστε και καλύτεροι. Τώρα είναι το κρίσιμο. Να συνέλθουμε. Και δεν βοηθάει κανείς προς καμία κατεύθυνση να συνέλθουμε. Κανένας δεν βοηθάει. FM γράφεται και ενώ αφήνετε αποστολή στο 545-26 κάποια μηνύματα να δούμε. Σταύρο, ούτε σεξ μπορούσαμε να κάνουμε το Σάββατο από τα νεύρα. Εμείς κάναμε από τα νεύρα. Πρέπει να σταματήσει ό,τι θέλει ο καθένας στο Facebook. Δεν θα σταματήσει έτσι. Αυτά που λέμε τώρα εμείς δεν είναι για να επιβάλλουμε καμία άποψη. Ξέρουμε καλά ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πράγμα. Θα παίζει ο παίκτης του ΠΑΟΚ με το πιστόλι στον κρόταφο. Αυτό θα γίνεται. Τώρα και εμείς λέμε αυτό που πιστεύουμε χωρίς να θεωρούμε ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Έτσι θα πάει. Όχι, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλάξει είναι η εντός ΠΑΟΚ λειτουργία. Η εντός ΠΑΟΚ λειτουργία. Όταν μιλάμε για γκρουπ, δεν αφήνεις το Βαρέλα να παίζει ξύλο με τους φουσκωτούς της Λάρισας. Καλό ο Βαρέλα πάλι.
Μια χαρά είναι με τον Ζαμπράνο πίσω. Και ο Τσίμηρο και με το Μάτος ήταν καλή. Για να μην τους ξεφτιλίζουμε όλοι, νομίζω ότι αυτοί οι τρεις ξεχώρισαν και στάθηκαν όπως έπρεπε. Ναι. Ο Βαρέλα, ο Τσίμηρο και ο Μάτος. Ο οποίος Μάτος τα κάνει όλα, είναι εκπληκτική η προσπάθεια που καταβάλει ο Βραζιλιάνος. Και ο Τσίμηρο όμως είδε τη δυναμία του όταν είναι ξέρει. Τώρα εκείνη τη φάση το ξέρουμε, το ξέρουμε. Δεν τη χάνει αυτή τη φάση. Ναι, βέβαια. Δηλαδή σίγουρα χρειάζεσαι κάτι πιο aggressive για να τον καλύπτει. Βέβαια. Α, πάνε, παίξε εσύ στο Καραϊσκάκι χωρίς εξάρι. Παίζεις. Θα μου πεις και ποιο είναι το εξάρι σου. Ναι. Που έχει τα λιγότερα κλειψίματα και από τον Μπρίοβιτς. Ναι. Το εξάρι σου. Το κανονικό. Άλλα μηνύματα. Αυτό που μας τρελαίνει είναι ότι αν είχαν το 10% της τρέλας του κόσμου θα παίρναμε το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά. Για γι' αυτό αντιδρούμε έτσι. Του κόσμου. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80. Δεν υπάρχει κοινή γνήσια τρέλα. Αυτή έχει θαυτεί από την ιντερνετική τρέλα, η οποία είναι χειρότερη από γκόμενα σε κλιμακτήριο. Ποια τρέλα? Δεν είναι αδιάφοροι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ποια τρέλα? Τρελαίνε το Βιερίνια. Τι σχέση έχει ο οπαδός του ΠΑΟΚ δεκαετία 80-90, ωραία, με αυτό που αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο? Εμείς που είμαστε 40 φεύγα, ξέρουμε πολύ καλό, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αν βλέπαμε εμείς αδιαφορία και αφιψηλού αντιμετώπιση από τους παίκτες, θα το λέγαμε. Δεν είναι έτσι. Και ο Ρέι είναι μια χαρά και συνειδητοποιημένος και τρελαίνεται. Και οι παλιοί Μάτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και οι καινούργοι είναι πολύ καλοί επαγγελματίες. Okay, ναι, βεβαίως, για τον προπονητή, για να λέμε και τα φυσικά και τα αρνητικά του, μαθαίνουμε πράγματα. Έτσι έχουμε και απόψεις κακές. Δηλαδή για μια αντιμετώπιση λίγο στις βεντέτες, λίγο χαλαρή. Ελπίζουμε να... Το χαλαρή από τους άλλους. Ναι. Ελπίζουμε να το ισορροπήσει λίγο. Ίσως θέλει τώρα στην αρχή να τους έχει μαζί του. Οκ. Okay. Αλλά και στην προπόνηση... Λίγα παραπάνω πράγματα και σε αυτό το κομμάτι και στη δημιουργία χρειάζονται. Γι' αυτό λέμε ότι όλοι στον ΠΑΟΚ αυτό που πάθανε και στη Λάρισα και μέχρι τώρα γενικώς πρέπει να το αξιολογήσουν για να αλλάξουν, να βελτιωθούν όλοι. Και ο προπονητής και οι παίχτες και η ΠΑΕ και υπεύθυνοι σε κάθε τομέα. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά σε κάθε τομέα. Και εμφανίστηκαν όλα μαζί στη Λάρισα. Όλα μαζί. Δεν πειράζει, καμιά φορά. Ναι, νωρίς είναι. Είναι νωρίς. Είναι και καλό. Απλά μην στουθοκαμιλίζεις. Αφού το ξέρουμε. Αυτά που είδαμε στη Λάρισα, Δημήτρη, δυο μας τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε γιατί είμαστε έξυπνοι και τα ζούμε. Σε ευνηδίασε κάτι? Μου λες ο Κατσικογιάννης είναι καλός διαιτητής την Παρασκευή, δεν μου το πες. Ναι. Και σου λέω καβατζό σου. Θεωρώ ότι ό,τι έκανε, το έκανε για να μην φανεί ότι ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Σόπα. Αφήνει τους παίκτες μου να τρώνε ξύλο, έχω επενδύσει 35 εκατομμύρια για να έχω ομάδα και αυτός για να μην του πούνε άλλοι τους αφήνει να τρώνε ξύλο. Γιατί πήγαινε σπίτι σου τώρα. Α, ναι, αυτό είναι. Πήγαινε σπίτι σου τώρα να μάθεις. Και εσύ και ο Δημητριάδης που ξαφνικά έδειξες κόκκινη στο κουλούρι ενώ έπαιζε ξύλο όλο το τέτοιο. Ήξερε τι θα γράφαν τα λαμόγια αν τυχόν έδινε κάτι στον ΠΑΟΚ. Έτοιμα τα είχαν. Και για ό,τι έγινε στη Λαμία. Και για την ένωσή του κτλ. Και αυτό του γύρισε ανάποδα. Δυστυχώς από τον περασμένο, την περασμένη άνοιξη έχει γίνει τέτοιο κακό. Φοβούνται. Τι φοβούνται, να παίξουνε? Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα δώσει την μπουνιά του Νασλίδη στο 2 σε Ζαμπράνο, κάρτα τι θα του πούνε? Μπουνιά δίνει ο Νασλίδης. Δεν κατάλαβα. Στο 2 είναι. Τελειώνει το παιχνίδι. Τελειώνει το παιχνίδι. Μετά θα αναγκαστούν να παίζουν και αυτοί κανονικά. Ο Ντέλετιτς έχει 4 φάσεις για κάρτα. Κρατήματα, κλωτσιές, το ένα. Ούτε κάρτα είδε. Αλλά τώρα φοβήθηκε. Θα πάει... Τώρα θα πάει σπιτάκι, ναι, θα πάει σπίτι του. Στη Ζεσασιά, στο Τζάκι. Έχουν αυτοί στα χωριά. Και θα βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι τι γίνεται όταν δεν θες να δώσεις αυτά που βλέπεις. Γιατί φοβάσαι. Το 107 γράφει, όπως είπε και ένας σοφός του ποδοσφαίρου, όποιος ζει με το 1-0 θα πεθάνει με το 0-1 ή το 1-1 σε αυτή την περίπτωση. Εγώ έχω ζήσει εποχή του ΠΑΟΚ, φίλε, που το 1-0 ήταν πηγαίναμε σπίτια μας, το αφήναμε το παιχνίδι να παίξει μετά. Και τους τίτλους τους δίνουν το 1-0.
Αν μπορείς να πάρεις 6-7-1-0 μέσα στη σεζόν, σε παιχνίδια που δεν θα είσαι καλά, είσαι πρωταθλητής. Ο 164 σημειώνει: όσοι έγιναν ΠΑΟΚ από τους τίτλους, ας γκρινιάξουν. Οι τους υπόλοιπους, αφήστε μας να πάμε στο γήπεδο. Φίλε, είσαι νομίζω μειοψηφία. Νομίζω. Αυτή τη στιγμή είσαι φίλε. Δεν είμαι σίγουρο. Ποσοστά τζίμερου έχεις. Ναι, γιατί δεν εκφράζονται πάρα πολύ όπως εδώ. Αλλά νομίζω ότι είσαι μειοψηφία. Είσαι αδερφός μας, αλλά πρέπει να είσαι στο 3% τώρα. 2,5% εκεί είσαι. Οι παίχτες θα είναι αδιάφοροι σαν δημόσιοι υπάλληλοι όσο κανένας δεν τους πιέζει. Δεν υπάρχει θέμα διαφορίας, παιδιά. Φίλε, έχεις συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί και σε βάρος των παιχτών αυτό το πρώτο διάστημα? Ποιος δεν τους πιέζει? Δηλαδή, σκέψου το λίγο, πράγματα που έγιναν, που αυτά που καταγράφηκαν, το να τ' άλλο, μια χαρά είναι τους πιεσμένοι. Μια χαρά. Άσε τώρα. Και δεν είναι κακή η πάστα ανθρώπων αυτοί που παίζουν στον ΠΑΟΚ. Είναι... Πλέον έχουμε λίγο κανονικότητα σε χαρακτήρες στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και ο Βιερίνια δίνει, ωραία, και ο Ζαμπράνο δίνει. Έχει κουλτούρα, ωραία. Άλλος ένας της μειοψηφίας να αγιάσει το στόμα σας, πείτε το άλλες χίλιες φορές, πρέπει να αλλάξουμε μυαλά. Εντάξει, ξέρουμε ότι δεν θα πετύχουμε τίποτα, αλλά... Τίποτα, λέει, η μόνη λύση είναι να πάρουμε κατά λάθος το πρωτάθλημα, γιατί αυτό θα συμβεί στο τέλος, γιατί δεν θα έχουμε τη δομή να το κάνουμε. Και τότε να ηρεμήσουν όλοι και να ζήσουμε έναν ΠΑΟΚ και να χαιρόμαστε. Γιατί αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα δεν είναι... Δηλαδή κλαις που τρως γκολ στο 89 και όταν σκέφτεσαι τι θα επακολουθήσει κλαις επί 8. Εντάξει, δεν είναι κατάσταση αυτή. Ένας φίλος βέβαια σημειώνει μια κακή στιγμή του Βαρέλα, πράγματι έγινε και αυτό. Έχασες πριν τον Περόνε, αλήθεια είναι. Στο τέλος. Κέρδισε όμως πολλές άλλες φάσεις και σπριντ και έκοψε και διόρθωσε. Προλαβαίνει εκείνο το λάθος του Ζαμπράνο που θα μπορούσε να στοιχίσει. Ναι. Όχι, σε καλή κατάσταση. Αλλά έχασε πριν τον Περόνε, ναι, έχασε. Αλήθεια είναι. Εντάξει, έχασε έναν παίκτη που ήταν πολύ καλός ψηλά, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι μία μονομαχία στις 20. Εντάξει, οκ. Okay. Θα μου πεις αν το τρώγαμε, θα το έλεγες έτσι. Βαθμολογία. Η ΑΕΚ που έκανε rotation και το rotation του Χιμένεθ δεν έκανε όχι φάση, ούτε επίθεση στην Τρίπολη, ούτε επίθεση στο 90 λεπτό. Στο τέλος από ένα στιγμή ο Χρυστοδουλόπουλος έχασε μια ευκαιρία και ήταν μόνο αυτό. 2-0 καθαρά από τον Αστέρα που είχε απουσίες. Ο Μανιάς μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Μετά από Ευρώπη, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και θα μάθει να το. Τώρα πάει να παίξει με τη Μίλαν δύο φορές. Και εκεί θα περιμένει και τον ΠΑΟ κάποια στιγμή. Θα δούμε. Πρώτο δείγμα αρνητικό, δεν άντεξε. Τη μία με τα Γιάννα την έσωσε ο Θεός, πραγματικά με εκείνα που γίνανε. Την άλλη την έσωσε ο Βάτσιος, τώρα δεν υπήρχε κανείς να τη σώσει. Θα δούμε όμως, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα αντέξει, μπορεί και να αντέξει. Εγώ λέω ότι οι ομάδες που είναι φρέσκες στην αρχή πάντα έχουν μεγάλη κοιλιά. 12 ο ΠΑΟΚ. Εγώ θα σου πω την ΑΕΚ τέλη Νοεμβρίου, θα σου πω. Όλους θα τους πεις εκεί. Κανονικά έτσι πρέπει. Και τον Ολυμπιακό, που τώρα είναι 7ος. Δεν πάει να πει όμως ότι θα είναι αυτός ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά. Εντάξει, αλλά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Αυτή είναι μια αλήθεια. Τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Δηλαδή το ταβάνι του Ολυμπιακού είναι μικρότερο από το δικό μας. Ναι. Και να μην μας μένει η εικόνα της μιας αγωνιστικής για να χαρακτηρίζουμε όλη τη χρονιά. Δεν πάει να πει ότι επειδή ο ΠΑΟΚ ήταν κακός, κάκιστος στη Λάρισα, ότι είναι έτσι η ομάδα. Είναι παιχνίδι ειδικών συνθηκών, παιδιά, και θα είναι άλλα 4-5 τέτοια μέσα στη σεζόν. Που θα πάμε σε εχθρική ομάδα που μπορεί, ξέρω εγώ, να έχουν εμφανιστεί και ξαφνικά 50-100 χιλιάρικα από κάπου. Δεν ξέρεις. Συμβαίνουν αυτά τα θαύματα. Ο άλλος έκανε το νερό κρασί. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Θα βρεις άλλα 4-5 τέτοια. Μάθε να τα αντιμετωπίζεις. Δεν πας να κάνεις μπαλέτο. Πας σε πόλεμο. Δεν πας ούτε σύγχρονο ούτε κλασικό. Ούτε πας να παίξεις το Ιζιζέλ που πέθανε από έρωτα και τη λίμνη των Κύκνων. Και αυτό δεν αφορά τους ποδοσφαιριστές. Αφορά γενικά όλο το έργο. Τρως μπουνιά στο 2, δίνεις μπουνιά στο 3. Μπαίνει ο πάγκος του αντιπάλου μέσα, μπαίνεις κι εσύ. Ας αποβληθεί ο προπονητής. Όποιος γη μετά να του πει... Να γράψει ή να πει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ξάνθη επειδή μπούκαρε ο προπονητής μέσα ή ο βοηθός του ή οτιδήποτε, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι στόκος. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τι να κάνουμε. Εγώ το μόνο στοιχείο του Λουτσέσκου που γούσταρα στην Ξάνθη είναι ότι όταν ένα παιχνίδι πήγαινε ανάποδα, το ανακάτευε. Και τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί τον ευνουχίζουμε εμείς. Και οποιοδήποτε ευνουχίζεται στο. Εδώ εμείς ευνουχιζόμαστε. Ρε. Δεν θα ευνουχιστεί ο Λουτσέσκου που δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο Πανίωνας μπορεί να βρεθεί πρώτο σήμερα αν κερδίσει τη Λαμία. Εύκολα Πανιωνάρα, φίλε. Ο Ατρόμητος είναι καλή ομάδα. Τη βρήκε την άκρη προπονητής, ο καινούριος. Πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Πολύ καλή οργάνωση βασικά σαν ομάδα. Ναι. Με Χατζησαΐα στόπερ που εντάξει, αν περιμένει πίσω και τα λοιπά είναι μια χαρά. Το Γιαννούλη που είναι κάθε εβδομάδα καλύτερο. Στον Ουάρτα που φυσικά είναι καλός παίκτης. Άσχετα όλα τα άλλα. Ο Λεβαδιακός κάνει την καλύτερη πορεία της ιστορίας του μέχρι στιγμής. Θες γυρνάει παιχνίδι που δεν υπάρχει τώρα. Το πέναλτι δεν υπάρχει που δίνει. Η Ξάνθη είναι αρκετά καλή. Και εκεί ο προπονητής κάνει καλή δουλειά από ό,τι λένε. Ο Ολυμπιακός είναι στα χειρότερά του μέχρι τώρα. Ο Πανετολικός. Πολύ καλή κατάσταση. Ανεβαίνει, έβγαλε καλές εμφανίσεις. Πολύ ποιότητα, φίλε. Ναι. Μεσοεπιθετικά για Πανετολικός. Έχει πολύ καλή ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βγάλει αντίδραση μες στην ομάδα. Ο Ζουνίδης μπορεί να το εκμεταλλευτεί όλο αυτό που γίνεται και να το πάει ηρωικά. Δεν θα διαλύσει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχουμε παραδείγματα πολλά απειρώτων που το πάλεψαν. Ο Πάσγιαν είναι πάντα σταθερός. Ο Πλατανιάς. Η Τρίπολη τώρα ανεβαίνει. Και από εκεί πέρα είναι η Κέρκυρα, η ΑΕΛ και ο Απόλλων. Νομίζω ότι τα πρώτα φαβορή για υποβασμό έτσι φαίνεται μέχρι τώρα. Έτσι φαίνεται. Η Λαμία δεν νομίζω. Ο Απόλλωνας είναι χθες πάει να πάρει διπλό σβηστά και πάει εκείνος ο Μπιζιμί, πώς το λένε, ο Στόπερ, τραβάει το Γιακουμάκι από το κέντρο. Ο Γιακουμάκης δεν τον ρίχνει, ρε φίλε, δηλαδή ρίξε τον αυρέγο μου. Ο Γιακουμάκης τελικά προλαβαίνει να πέσει μέσα στην περιοχή. Εγώ λέω δεν είναι πέναλτι αυτό το πράγμα. Γίνεται το 1-1 και μετά στο 94 ο Γιακουμάκης κάνει ένα σουτ το οποίο, ρε φίλε, δεν γίνεται ποτέ και κερδίζει ο Λεβαδιακός. Συγκυριακή νίκη του Λεβαδιακού, παρότι το είχα άσου. Το πρωτάθλημα είναι πολύ διαφορετικό, πολύ καλύτερο από ό,τι βλέπαμε. Γράφει ένα φίλο εδώ να δώσουμε λίγο χρόνο στον κόσμο να καταλάβει ότι αυτά που έβλεπε 20 χρόνια άλλαξαν. Ακόμα και οι πιο ψύχρεμοι θέλουμε χρόνο για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Αν η ομάδα είχε την τρέλα του κόσμου, δεν θα έδινε την μπάλα το αριστερό στο δεξί πόδι. Τέτοιο παραλογισμό δεν βρίσκεις πουθενά. Σε όλα κυριαρχούν τα άκρα. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλε. Και το ξέρουμε ότι και που τα λέμε πάλι θα τα ακούσουμε. Γιατί εύκολα. Κυριαρχεί ο λαϊκισμός. Πάμε και ανοίγουμε γραμμές για να ακούσουμε και ψύχρεμους και τρελαμένους. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς. Για όσους θέλουν να μιλήσουν, να βρίσουν, να τα πούν όλα. Ανοίγουμε γραμμές. 2310-287-888. Μάλιστα, είχαν και πάνω οι εξήγησες. Λοιπόν, 287-888. Για να σας ακούσουμε. Ιντερνετικά πάμε καλά. Όχι, παράξενο. Γιατί συνήθως στην εκπομπή μας είναι όλα τακτοποιημένα. Πάμε στην πρώτη γραμμή λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι έγινε? Καλά, εσύ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, σας παίρνω από Αθήνα και σας ακούω από το ίντερνετ. Ναι. Ο σταθμός της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να ακούγεται και στην Αθήνα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Όχι, όχι. Δηλαδή οι άλλοι πώς ακούνε πάνω? Πρέπει να βρούμε μία. Μέχρι 5 ώρες είναι. Αναμετάδοση προγράμματος. Αναμετάδοση σε άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Γιατί ξέρω ότι ακούνε πάνω το Sport FM, το... Sport FM δεν ακούνε, δεν okay. Ακούνε Sport FM. Όχι, όχι. Δύσκολα. Ειδικά αυτόν το Sport FM, που, πώς το λένε, τον, ναι. Δεν μπορώ χωρίς νοικοκύρι. Άμα δεν ακούσω νοικοκύρι, έφυγε. Δεν μπορώ, αυτό σου λέω, ρε. Και ο Βασιλαράς έφυγε. Και ο Βασιλαράς έφυγε. Φύγαν όλοι, τίποτα. Τέλος πάντων. Θα έχει άλλο πρόγραμμα. Άλλο πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσετε λίγο και αυτό που έγινε στη Βαρκελόνη, χθες το είδατε. Αυτό συζητούσαμε στο διάλειμμα, ότι η Μπαρσελόνα έπαιξε χωρίς κόσμο. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω, δεν θα έπρεπε να κατέβει να παίξει. Κοίτα να δεις, όταν δεν κάνεις διοίκηση, όταν δεν κάνεις διοίκηση, αυτό που λες είναι το εύκολο. Αλλά θα πρέπει να υπολογίσεις τις υποχρεώσεις που έχεις, την τιμωρία που επίκειται και άλλες χίλιες δυο παραμέτρους που εσύ και εγώ δεν τις ξέρουμε. Mm-hmm. Κατάλαβες, γι' αυτό κάποιος κάνει διοίκηση και εμείς είμαστε απ' έξω
και σχολιάζουμε. Σχολιάζουμε ακριβώς. Ναι. Να πω και κάτι τελευταίο για τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να πάρει το πρωτάθλημα, παιδιά. Ελπίζω να στρώσει αυτή η ομάδα με τους παίκτες που έχει μέσα το συντομότερο και να πάρει το πρωτάθλημα. Είμαι 40 χρονών, το θυμάμαι σαν όνειρο το τελευταίο. Έτσι ακριβώς όλοι. Το θέλουμε όλοι πάρα πολύ αυτό, έτσι. Το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ. Και ελπίζω να το πάρει και πρέπει να βοηθήσετε όλοι και εσείς από το μετερίζι σας όλοι, φίλαθλοι, παίχτες, όλοι, όλοι. Πρέπει να τους το μεταδώσουμε αυτό, ότι πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Δεν γίνεται δηλαδή. Να τους δέρνουμε κάθε φορά που δεν κερδίζουν, λέω εγώ. Όχι, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Γινόταν παλιά αυτό, τώρα δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να τους το μεταδώσουμε ότι φέτος, δεν ξέρω, πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα τελείως, έτσι απλά. Έγινε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Ότι έχουμε με την πρωτεύουσα μία σύνδεση, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έχω μία διαφορετική άποψη για το περσινό και επειδή το έχω ακούσει από τον Δημήτρη ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι ξεκίνησε από τον Δεκέμβρη και τον Ίβιτς τον αφήσανε. Γιατί τέτοια εποχή μπορεί να ήταν ένα τόσο ΠΑΟΚ όπως λέμε, αλλά παραδείγματος χάρη δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση από τη διαιτησία που έχουν φέτος όλες οι ομάδες. Παραδείγματος χάρη, στον Ολυμπιακό έκανε τις περισσότερες τελικές και έχασε τις περισσότερες ευκαιρίες ever, όσο τον βλέπω εγώ που είμαι 57 χρονών τον ΠΑΟΚ, έτσι, πέρσι. Τον καθάρισε με εγχείρηση, τον καθάρισε με εγχείρηση στη Βέρεια, επίσης με την Ξάνθη. Να τα λέμε τα παιχνίδια, έκανε τις περισσότερες τελικές και έπαιζε σίγουρα πολύ πιο καλύτερο ποδόσφαιρο. Μην φανταστείτε τέτοιο ότι είμαι καιρό, πέρυσι, φαν του Ίβιτς και τα λοιπά. Τέτοιο καιρό πέρυσι, όχι. Μετά, στο δίμηνο Γενάρη, στη Βέρεια, τι εμφάνιση έκανες στη Βέρεια. Στη Βέρεια μια μισή φάση. Δεν ήταν καλή, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, εκεί είναι που λέει και ο Κόλκας ότι στο 1-0 θα το καθαρίσω. Όταν λοιπόν βάζεις γκολ το οποίο είναι έγκυρο και στο ακυρώνει, εντάξει, θα κάνεις και μια κακή. Αλλά με τον Πανετολικό στο πρώτο είχες 20 τελικές. Με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη είχες 16 τελικές. Μιλάμε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το εγώ πράγμα. Εγώ λέω το κλικ πέρυσι έγινε με τη Λίμπερτς. Εγώ παιδιά, όταν πάω να δω ένα έργο ή ένα θέατρο ή ένα κινηματογράφο, δεν με ενδιαφέρει αν ο σκηνοθέτης δουλεύει το σύστημα Actor Studio, είναι του Κουν το σύστημα ή οτιδήποτε. Βλέπω το αποτέλεσμα, έτσι. και δεν μπορώ, ας πούμε, αυτό που είδα, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο, είναι ότι πραγματικά η ομάδα βάζει ένα γκολ και έχει αυτό το άγχος, αν θέλει, στη φοβική συμπεριφορά που λέτε κι εσείς, έτσι, να το κρατήσουμε. Ενώ δεν έχει τη δυνατότητα, όμως, μην πείτε τώρα στη Λάρισα, ναι, βαράγανε, κάνανε και αυτά. Ότι δεν είχε δυνατότητα. Πόσο καιρό είναι αυτή η ομάδα μαζί. Γιατί λες για τον Ίβιτς που έμεινε ο Ίβιτς. Καμία αντίρρηση σε αυτό που λες. Δεν το έχουν ακόμα αυτό πει. Όμως να σου πω κάτι. Πες μου εσύ ποια προετοιμασία έκανε, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι πάει σε ένα χωράφι τύπου Πας Γιάννενα. Ότι θα πέσουν οι κλωτσές, το γνώριζαν. Δεν έχουν και τίποτα άλλο να παρουσιάσουν οι Λάρισα. Το είπαμε εμείς. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα ομάδας. Ποια είναι η προετοιμασία δηλαδή. Και δεν το λέω ότι μπήκε ο πάγκος να μπει. Εμένα με ενδιαφέρει, έφαγες κλωτσιά, δώσ' την κι εσύ. Δεν γίνεται να είσαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και αυτής της ποιότητας και να έχεις φοβική συμπεριφορά απέναντι τώρα στο Ρέτζα και στο Νέτζα. Να τα λέμε παιδιά και όλα, έτσι. Ναι, τα λέμε όλα, φίλε. Το θέμα είναι γιατί γίνεται αυτό. Είναι μόνο θέμα ομάδας ή είναι συνολικό. Μήπως η ομάδα δεν έχει περάσει το κατάλληλο μήνυμα σε όλο τον οργανισμό. 100% και δεν έχει προλάβει και να περάσει, έτσι. Μιλάμε ότι 4 από τους 11 είναι 25 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έτσι, μπορεί να μην ξέρουν και καλά-καλά να πούμε τα ονόματά τους. Συμφωνώ, τους δίνω μία αυτή. Αλλά ειδικά ρε παιδιά για τη Λάρισα, αυτή όπως είναι, αν πάθαινε ένα κολλικό νεφρού, ο Λουτσέσκου και έμενε στη Θεσσαλονίκη, για μένα έπρεπε να το κερδίσουν. Έτσι, μην τους χαϊδεύουμε κιόλας. Εντάξει, εγώ δεν λέω να τους πιέζουμε. Κανένας και δεν είμαι χαϊδεύει κανένα φίλε αυτό ότι που δηλαδή να πάμε να τους πνίξουμε. Φίλε. Αλλά όχι κιόλας. Τα παιδιά να πούμε δεν έχουν δεθεί. Τι δεν κανένας έχουν δεθεί. Κανένας δεν έχει χαϊδέψει κανέναν. Εδώ συζητάμε για το αντίθετο. Ναι. Ότι έχει ξεφύγει και το επίσης, πράγμα. Και επίσης, Σταύρο, θέλω να πω, επειδή σε ακούω που το λες αυτό, ότι δεν έχουμε τις δομές κτλ. Και ποιος τις έχει τις δομές. Ο Γαλανόπουλος με τον Μπακασέτα. Οι οποίοι βγήκαν δύο φορές έξω από την Αθήνα να πούμε και χάσανε την μπάλα. Μαζί σου αγόρι μου, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Ή τις έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος να πούμε έχει να κερδίσει, δεν ξέρω από πότε. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα που δεν ξέρει.
Η ΑΕΚ είναι ουσιαστικά το θέμα αυτή τη στιγμή και εμείς αυτά που βάζουμε μόνο αυτό γκολ. Ναι. Εντάξει, τα οποία πρέπει να, να κοπούν. Και επίσης θέλω να πω ένα τελευταίο και να κλείσω. Ναι, ναι. Ότι η ομάδα κατ' εμέ πρέπει να γίνει, γιατί έχει τώρα και κάποιους παίχτες, λίγο πιο aggressive που λες και εσύ, Στάθη. Να βαράει και καμιά κλωτσιά παραπάνω. Δηλαδή το 85 εγώ πρόλαβα και το 76 το πρωτάθλημα. Mm. Λοιπόν, το 85 και το 76 είχες ένα φουντουκίδι που γινόταν κάτω και έλεγε έχουν κυκαιροί γυρίσματα. Σέβαζε, έχω δει παιχνίδια παιδιά εγώ το 78 στην Τούμπα που ξεκινάει το παιχνίδι στη σέντρα με τον Ολυμπιακό και από τα μεγάφωνα ακούγεται η εξής διαφήμιση. Αληθινό, οι παλιότεροι θα σας το πούνε. Mm. Λοιπόν, και ξεκινάει η διαφήμιση. Το εξοχικό κέντρο Τάδε, να πούμε, ξέρω εγώ, το Βελιγράδι, ναι, συγχαίρει τους παίχτες του ΠΑΟΚ για τη σημερινή τους νίκη και θα τους δεξιωθεί το βράδυ, να πούμε, για το σημερινό τους τρίαμβο. Και κάνουν σέντρα. Και στο 12ο λεπτό είναι, να πούμε, 3-1. Ωραίο. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Να είσαι καλά, γεια. Χαίρετε τον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Δηλαδή πρέπει να πάρω να δώσω την ψυχραιμία εγώ από Δυτική Ελλάδα για να είστε λίγο ψυχραιμοι εκεί πέρα. Εσείς εκτός Θεσσαλονίκης είστε λίγο πιο χαλαροί. Ναι ρε, άστο. Οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούν, δεν αντέχουν. Δεν πάτε καλά. Σοβαρά τώρα, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι κατάσταση. Πιστεύω τώρα, δεν γίνομαι κακοπροαίρετος, ότι ο Λουτσέσκου σε δύο εβδομάδες δεν θα μπορεί να βγει από το σπίτι του. Το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά... Πρώτον είστε άμπαλοι. Είστε άμπαλοι. Δεν ξέρω, μπορεί να η πείνα, άμα αυτή η πείνα, των τίτλων, να το συζητήσουμε. Αλλά, συγγνώμη, να κάνω μια... εγώ τα λέω από εδώ και τρεις μήνες. Τα λέμε παρέα εδώ πέρα, από τότε που ξαναγυρίσατε την άδεια. Συγγνώμη, δεν θα πληρώσεις τα εγκλήματα του καλοκαιριού. Ποιος νομίζει ότι είσαι. Αγωνιστικά, η ομάδα, εγώ δεν το πει κανένας. Εγώ βλέπω ότι η ομάδα από το 60, από το 55 και μετά η ομάδα δεν μπορεί να περπατήσει. Δεν έχει έκρηξη, δεν έχει sprint, δεν ανοίξει κανένας. Στο sprint δεν μπορεί να ανοίξει κανένας να περάσει η παίχτη. Κάνω λάθος, εσείς είδατε τίποτα άλλο. Όχι. Δηλαδή έχει φτιάξει εσείς κατά την άποψή σας, πούμε, το θέμα που λέγαμε για φυσική κατάσταση, έχει φτιάξει. Είναι έτοιμο. Πώς να φτιάξει, έτσι. Υπολογίζουν ότι η ομάδα θα είναι καλά στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, Καραϊσκάκι όμως ξέρεις, είναι σε ένα μήνα, είναι σε τρεις εβδομάδες. Δύο και μία τρεις. Ναι. Ναι, μιλάς για 20 μέρες μετά. Ένα αυτό. Να το πούμε. Δεύτερον, 4 από τους 10, γιατί ο τερματοφύλακας στη ροή του αγώνα δεν παίζει, 4 από τους 10 οι οποίοι πρέπει να βρουν χημεία ήρθαν 31 του μηνός, χωρίς ρυθμό αγώνα. Εγώ αν ήμουν ο Λουτσέσκου και έλεγα ποιον θα βγάλω έξω, που δεν εγώ θα βγάλω στο Διερίνια. Ο μόνος παίχτης, όχι το Διερίνια, δεν θα το ξεκίναγα καν. Ο μόνος παίχτης ο οποίος είναι στο 10%, στο 20%, από αυτό που περιμένω εγώ να βγάλω από το Διερίνια, είναι αυτός. Θα βάζει άλλον. Αν ήταν καλά, θα βάζει το λιμνό. Αλλά ο προπονητής, σωστά σκεπτόμενος, λέει ότι έχω και το Μαωρίτσιο που είναι πίσω και το Βιερίγια. Πρέπει να τους βάλω, είναι ο κορμός μου, είναι αυτός που θα στηριχτώ και πρέπει να αρχίσει να παίρνει. Κάνω προετοιμασία μέσα από τα παιχνίδια. Αυτό έπρεπε να γίνει από τα φιλικά. Αλλά εγώ κάνω μέσα από τα παιχνίδια. Άρα τον βάζω. Έτσι δεν είναι. Τα λέω σωστά ή δεν τα λέω. Ποιος ακούει το θέμα. Μα δεν είναι. Ρε Δημήτρη, να σκεφτούμε λίγο τι έχουμε κάνει σαν οργανισμό, σαν ΠΑΟΚ. Και αυτό να προσπαθήσουμε μέσα από όταν έρχεται η ώρα του αγώνα και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Δεν είσαι ο μόνος σύλλογος που είναι τόσο κατέβης. Δεν παίρνει αυτό το κόσμο. Εγώ για να το διαφοροποιήσουμε λίγο, δεν μπορώ να υπογράψω ότι θα τη βρει την άκρη ο Λουτσέσκου και θα παίξει μπαλάρα και θα ούτε κάνει... Εγώ, δεν ξέρω. Κανείς. Αλλά κανένα δεν μπορώ να δεχθώ και αυτή την απαξίωση ότι αποκλείεται να κάνει τίποτα. Έτσι μπράβο. Ακριβώς αυτό. Όπως το λες ακριβώς. Ούτε εγώ πριν να και ξέρω, στο φινάλε ποιον έχει απέναντί του ρε. Δηλαδή να σκάσει. Έλα ναι, το λεμονί. Ποιον έχει το λεμονί και το χειμένες. Δηλαδή έλα, σε παρακαλώ τώρα. Και τον Ουσουνίδη τώρα που άμα έφερνες προπονητή από τον Πανιόνιο. Ζω, έλα μου ρε τον Ουσουνίδη του Πανιόνιου. Οι άλλοι τον έχουν θεό τον Ουσουνίδη. Θεό. Βέβαια. Ψάχνουν ήρωες οι άλλοι. Διαλυμένοι είναι. Αυτοί χρωστάν 50 εκατομμύρια. Και άμα μπει κάποιος θα πρέπει να δώσει τα 50 αυτά και άλλα 50 για να ανταγωνιστεί το Σαββίδι. Ναι. Θα βρουν τώρα αυτοί οι άτομα να βάλει 100 εκατομμύρια. Άσε. Αυτός που έχει ζήσει τη λογιστική επιστήμη όπως ο ΠΑΟΚΤΙΣ, ξέρει τι γίνεται στο ΠΑΟΚΤΙΣ. Εγώ τους έχω γράψει και στο ίντερνετ, τα παιδιά αυτή τη στιγμή δεν πάτε πουθενά. Πρέπει να πει άνθρωπος να βάλει άμεσα 20, άμεσα τώρα χτες και με την προϋπόθεση ότι αυτός θα μείνει και θα βάλει άλλα 50. Κάτι τέτοιο. Αλλιώς δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός, απέναντι εγώ η μόνη ομάδα που εύχομαι να διαλυθεί.
για τις άλλες θέλω, αυτό δεν θέλω. Λοιπόν, για την ΕΠΟ Μίτσο, για πες μας, τι κατάσταση είναι αυτή. Τι κατάσταση. Τι κατάσταση είναι αυτή. Εθνική ομάδα χωρίς παίξεις ΠΑΟΚ. Ένα. Πού είναι. Δεύτερον, αυτός εδώ προχθές, εμένα μου θύμισε διαιτησία, παλιά καλή εγκληματική οργάνωση της έκτης αγωνιστικής, που πήγαινε ο ΠΑΟΚ να πάρει κεφάλι στη βαθμολογία και έρχονταν ένας πονηρός σαν αυτόν, ναι. Εμείς τρώγαμε το ξύλο, οι άλλοι έρχονταν το ξύλο, τιμωρούμασταν εμείς, ατιμόρυτοι. Αυτό είναι ένα παιχνίδι όπου έχεις δίκιο. Στα ναι, άλλα... Όχι με μονομένη φάση παιχνιδιού όπως λέγαμε. Ναι. Πολλά. Όλο. Στα άλλα 50 μάτς προαθλήματος τι έχεις δει. Έχεις δει τις ίδιες που έβλεπες. Ναι, μισό λεπτό. 90 λεπτό όμως και να γίνεται υπέρ που εγώ υποτίθεται ρε φίλε έχω βρακώσει και έχω βάλει και πτήσει ό,τι βλαχοχώρη υπάρχει σε αυτή την τελική επικράτεια. Ναι, δίκιο έχεις. Έχω δώσει τέτοιο και αντί να είμαι εγώ στις Λάρισσας, να ρίχνουμε και κάποια ψυχή παραπάνω και να μην τιμωρούμε εγώ. Όπως είμαι κιόλας η μεγάλη ομάδα, πάει στο διάολο δηλαδή. Και, να, συγγνώμη για την βρυσιά. Και για τον... Και η Λάρισσα να είναι στη θέση για μου, είναι η Λάρισσα από καβάλα στο παιχνίδι, μπορεί να βαράει και εγώ να μην μπορώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Να σχολιάσω λίγο την ατάκα ορισμένων. Ναι, αυτό παδόν. Που είδες εσύ και έχεις δίκιο σημαίνει ότι δεν άλλαξε η κατάσταση στο ποδόσφαιρό μας. Ναι, ρε μύθο. Okay. Εγώ πιστεύω ότι. Όχι, ακόμα δεν πιστεύω ότι έχει αλλάξει ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι γίνονται προσπάθειες. Ότι γίνονται ειλικρινείς προσπάθειες. Αν ο Κατσικογιάννης δεν πήγαινε σπίτι του. Ναι, θα συμφωνούσα μαζί του. Μαζί σου. Δεν μου λέει. Όχι, λάθος κάνεις. Το πιο σημαντικό από όλα αυτό είναι. Εγώ θεωρώ σημαντικότερο ο Κατσικογιάννης να πει μέσα και να ξέρω ότι σφυράει. Ότι σφυράει 50-50, αν όχι 50-50. Στην αρχή θα έχεις και τέτοια. Αυτό λέω, μπράβο, συμφωνούμε. Είναι αρχή να το πάρω έτσι. Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Και να πω για κάτι σε κάτι συνοπαδούς που βγαίνουν και για τον κόλκα που το είπε πριν. Ρε Σταύρο, τι να μ' αρέσω. Εγώ ο Ζαμπράνο πήρε κίτρινη και δεν καταλάβαμε τι έχει. Έφαγε γονατιά και πήρε κίτρινη ο Ζαμπράνο. Και εσύ μου λες να πω να βαρέσω και εγώ που βαρέω. Άλλο να πω εγώ τιμωρούμε, άλλο δεν τιμωρείτε. Προχτές. Άμα μπει ο πάγκος σου μέσα όμως μετά τη δεύτερη κίτρινη, άμα τον πας σε ένα καροτσάκι, θα φας 2-3 κίτρινες και μετά διαφωνώ. Θα συνέλθει. Διαφωνώ. Κατάλαβες. Πρέπει να τον έχω από πριν τον Κατσικόγιαννη έτοιμο για τον ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι θέλω. Έγινε. Από πριν. Καλημέρα. Γεια. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά εσείς. Χαίρομαι που παίρνουν πολλά παιδιά εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί εγώ εκτός Θεσσαλονίκης είμαι. Από το Παθαρινάκι παίρνω. Οι Θεσσαλονικοί μας περιμένουν από κάτω να μας δίνουν. Ναι, μάλλον. Α, εντάξει, οκ, έχουμε γίνει με τα καδρόνια. Δεν γλιτώνουμε. Το τι κλαούρα, παιδιά, υπάρχει από το πρωί στα ραδιόφωνα της Αθήνας, δεν το φαντάζεστε. Για ποιο θέμα. Η διαιτησία, το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ολυμπιακό, ναι. Το πέναλτι που δεν έδωσε στην ΑΕΚ και με τη Λαμία και με το έτσι και με το αλλιώς και γίνονται και σκοτώνονται οι Ολυμπιακοί και εγκλήδες. Γίνεται χαμός. Ρε σιτάλα ρε τόπουλου στο Καραϊσκάκι χθες. Όχι ακριβώς. Ναι, ναι. Όχι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ στον Ολυμπιακό είναι, που δεν ήταν. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για φυσική κατάσταση στην ομάδα. Έτσι καταρχήν με πάω γκζής, έτσι, επειδή μένω πως αλλημάνια δεν είμαι και Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έχω δει εγώ, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τι ρόστερ έχει ο ΠΑΟ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Μεγάλο, γιατί. Ωραία. Αν προσέξεις, στα δύο τελευταία παιχνίδια έχουν ξεκινήσει οι ίδιοι 11 και έχουν γίνει οι ίδιες 3 αλλαγές. Ναι. Άλλο πάγκο δεν έχει. Λογικό δεν είναι ρε παιδιά να σκάσουνε. Δηλαδή που είναι ο Κάτσε, που είναι ο Μπίσεσβαρ, που είναι ο Κάνης, που είναι... Φίλε, 18 χωράνε στην αποστολή. Ναι, 18, αλλά πάντα γίνονται οι ίδιες 3 αλλαγές. Σε ένα παιχνίδι πάντα το λες δεύτερη φορά, όχι πάντα, δεύτερη φορά. Ο Λιμιός είναι ωραία, δεύτερη φορά. Λοιπόν, επειδή του βγήκε το Σάρκοφ με το Λεβαδιακό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πάντα αλλαγή. Λοιπόν, δεύτερον, λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να σκάσουν αυτοί οι 11. Ένα παιχνίδι εβδομάδα παίζουν, φίλε. Μπορεί να φτιάξει. Ο περσινός κορμός του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο περισσότερος στον πάγκο. Ναι. Άρα. Από την άλλη, βγάζει τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος ουσιαστικά, γιατί στην τηλεόραση που το βλέπω. Είναι ο καλύτερος της ΑΕΛ. Και ο εκφωνητής που. Ναι, πρόσεξε όμως έτσι. Απασχολεί δύο αμυντικούς δηλαδή. Τι να απασχολεί, τους βοηθάει. Τους βοηθάει. Ήταν πραγματικά ο καλύτερος της ΑΕΛ. Όχι. Έδωσε πιο πολλές σωστές πάσεις. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει καταλάβει ο Λουτσέσκου μέχρι τώρα ότι εντός βάζουμε Πρίγιοβιτς, εκτός βάζουμε Μάκ, ξέρω εγώ. Κάτι άλλο. Το Δημόπουλο. Το σύστημα της Λάρισσας ήταν να εγκλωβίσουν τον Πρίγιοβιτς. Οπότε ουσιαστικά έχει δύο τουλάχιστον. Βάλε κι άλλα.
Όχι γυαλιά ο και άλλα. Ο Γιώργο είναι μόνο για την περιοχή, φίλε. Και η μπάλα δεν έφτανε στην περιοχή ποτέ. Ναι, άστο το. Να σε καλά. Καλημέρα. Τα λέμε. Έγινε. Γεια, γεια. Πάμε επόμενη. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Καλά. Καλά, μια χαρά. Τώρα ετοιμάζομαι να απασχολήσω τους δύο παίκτες της Λαμίας. Θα μπαίνω εκεί, θα λέω ανέκδοτα. Θα κάνω γεια στον κύριο Κόλκα. Λέγε. Το ότι η ομάδα Οκτώβρη μήνα δεν μπορεί να αλλάξει τρεις πάσεις. Θέλει ο κακός κόσμος που γκρινιάζει. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί πάλι φταίει ο κακός ο κόσμος. Είπα εγώ αυτό το πράγμα, ρε. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είπα αυτό το πράγμα εγώ. Πάντως στην αλλαγή της πάση είναι πρώτο στο πρωτάθλημα. Επειδή το έθεσε ακριβώς συγκεκριμένα. Για συγγνώμη δηλαδή. Όταν τρώμε τον γκολ, έχει την μπάλα η Λάρισα ποτέ. Κατοχή εμείς δεν έχουμε. Το ότι παίζει 60 λεπτά άμυνα, λες και είσαι ξάνθη, φταίει ο κόσμος. Ποιος παίζει άμυνα. Δεν έπαιζε άμυνα. Τι κάναμε στο δεύτερο μήχρονο δηλαδή. Επειδή ξεκίνησες επιθετικά. Επειδή ξεκίνησες επιθετικά, θα ξεκινήσω κι εγώ επιθετικά. Εσύ κατάλαβες τι είδες που βγήκες να μιλήσεις στον αέρα. Κατάλαβες τι είδες. Κατάλαβα τι είδα. Τι είδες. Η ομάδα στο δεύτερο μήχρονο δεν κάνει τίποτα. Ωραία. Οι άλλοι τι κάνανε. Τίποτα. Ωραία. Ποιος είχε την μπάλα στα πόδια του. Ανούσια κατοχή. Ανούσια κατοχή, ναι. Μη μου λες δεν μπορεί να αλλάξει πάσα. Συγγνώμη. Παίζει μπάλα ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε μπάλα. Κακός ήταν. Με τον Μπάζ Γιάννη και τον Λεβαδιακό έπαιξε. Έπαιξε όμως. Άσε τις τρεις πάσες, ενώσα του δεν παίζει μπάλα. Ωραία. Να σου πω σε αυτό το χορτάρι έχεις παίξει ποτέ μπάλα εσύ. Έχεις παίξει σε τέτοιο γήπεδο ποτέ. Έχεις παίξει σε τέτοιο γήπεδο ποτέ μπάλα. Δεν έχω παίξει μπάλα. Όχι. Έχεις παίξει γενικά μπάλα. Έχω παίξει. Ωραία. Και τι, σε αυτό το πράγμα μπορείς να κάνεις κοντρόλ και να παίξεις γρήγορα. Εντάξει. Τι εντάξει. Τώρα βγαίνεις και επιθετικά. Φταίει το χορτάρι τώρα. Και το χορτάρι φταίει. Ναι. Είναι συνθήκες αγώνα ειδικές που πρέπει να προσαρμοστεί η ομάδα. Το ότι δεν βγαίνει μια κομπίνα μετά από 1,5 μήνα που είναι ο Λουτσέσκου, φταίει ο κόσμος. Με τον Μπάζ Γιάννα και τον Λεβαδιακό βγήκανε. Φίλε, πραγματικά δεν βγήκε επιθετικά. Μην το μηδενίζεις. Ότι κατηγορήσαμε και τον κόσμο. Λέμε ότι με αυτή την οτροπία όλων. Όλων! ΠΑΟΚ, εκτός ΠΑΟΚ, εμάς το ένα το άλλο δεν παίζει πρωτάθλημα. Αυτό είπαμε. Τώρα, δηλαδή αυτό το πράγμα στην καραμέλα έχει παλιώς. Ο κόσμος φταίει τώρα όταν η ομάδα πάει. Σου είπα εγώ ο κόσμος φταίει! Γενικά σε λέω ότι. Σου είπα εγώ ο κόσμος φταίει! Πρώτα μην φωνάζει, όχι εγώ φωνάζω. Ναι, φώναξε. Σε κάνω μια ερώτηση. Όταν πάει η ομάδα καλά, φταίει ο κόσμος. Εσύ, σου είπε κανείς φταίει ο κόσμος. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι έχουμε καλή νοοτροπία από τον αθλητή. Όλοι μας. Μην ξεχωρίζεις κάποιο κομμάτι. Καλά. Δηλαδή όταν είναι ο κόσμος, η ομάδα κερδίζει, δεν φταίει ο κόσμος. Δεν, άντε δεν κόψω να, άντε αφού δεν καταλαβαίνετε τι λέμε με το ζόρι, άντε. Άντε. Άντε τώρα. Με το ζόρι να μας πεις αυτό που θέλεις. Πάμε... Τι λέει εδώ. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Φιντάνης. Ο Καντουρί είπε άσχημες κουβέντες στον Κούγια. Ο Φιντάνης που... Η διοίκηση πρέπει να δείξει ότι δεν έχει υπομονή και δεν επηρεάζεται από τις φωνές τριγύρω. Θυμηθείτε τα πρώτα 4 εκτός έδρας του Σάντος. Τι να θυμηθείς και τι να πεις ρε φίλε. Τη χρονιά που διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα, ισοπαλίες με Αστέρα Πανιόνιο Ατρόμητο ήταν το Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν τελειώνει την έκτη αγωνιστική. Και ισοπαλία με τον Πανιόνιο με το κυρωθέν κόλ του Κονσίσαου offside από corner, εντάξει. Με τον Αστέρα πέναλτι Μάρς στο Μουσλίμοβιτς που δεν δίνεται. Περίμενε. Και με τον Ατρόμητο το οριακό γκολ του Κονσεϊσάου. Το offside εκείνο εκεί που ακυρώθηκε το 0-0. Για να λέμε και τι γινόταν τότε με τη Τσία. Ένα τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τελευταίο τέταρτο για την εκπομπή και σήμερα πρέπει να κλείσουμε και κανονικά, κάθε μέρα πρέπει να κλείνουμε κανονικά στο παραπέντε. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε στον Λίμπερο, άνθρωπο τον οποίο θαυμάζαμε από μικρή. Εγώ τον διάβαζα πηγαίνοντας δημοτικό, ο Σταύρος ήταν λίγο μεγαλύτερος. Όχι, πρώτη γυμνασίου, οριακά. Ναι. Οριακά. Άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στα ΜΜΕ της πόλης, είναι σε μια ηλικία πλέον, οκ, παρ' όλα αυτά, είναι μεγάλη χαρά που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα, μετά τις 2, κάθε μέρα, εδώ στον Λίμπερο. Κώστα Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, ρε Κώστα. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
και καλό μήνα. Όταν παίρνει αυτό το ύφος κάτι θα πει, κάτι θα έχει στο μυαλό, ακολουθήσει. Δε, κάτι έχει, δε, κάτι ό,τι έχει να πεις πες το ελεύθερα. Εντάξει, εδώ είμαστε... Κοίταξε, αυτό είναι το κουσούρι μου, τα λέω ελεύθερα. Ναι. Λοιπόν, 6, 7, 9, μετά το Αεροδρόμιο έχουμε, Κώστα. Μισό λεπτό. Αυτά που θέλω να τα πω θα τα πω. Θα τα πεις. Πάτε εσείς στο αεροδρόμιο γιατί θα μείνω εδώ. Έχει έρθει απέκτης του Άρη, ο Μπένσον. Ο Γιάννης ο Παραπονιάρης είναι εκεί. Γιάννη, μας ακούς? Καλησπέρα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του νέου σέντερ του Άρη, του Κιντ Μπένσον. Και δεν πάμε. It is the first time you are coming in Greece. How do you feel about the situation? My first time playing here. Φτάνομαι ωραία, είναι σίγουρα η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ στην Ελλάδα. Ήδη πήρα μια πρώτη γεύση βλέποντας ότι η συγκεκριμένη ομάδα, ο Άρης, έχει μια πολύ μεγάλη βάση οπαδών. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι, όπως έχουν πει την Τετάρτη, ένα παιχνίδι κυπέλλου. Αυτό είναι το οποίο γνωρίζω μέχρι στιγμής. How ready do you feel to play this game in 48 hours almost? I feel good. I haven't practiced yet, but I've been working out at home, so I have to learn the plays and get going, but I feel fine. Αισθάνομαι ωραία, διότι έχω κάνει προπονήσεις, έκανα προπονήσεις, επομένως αισθάνομαι έτοιμος να αγωνιστώ σε αυτό το παιχνίδι. Αν θέλετε κάτι ο συμπαίκτης του Κάρο Γουάιτ. What did Ocaro he say to you about Aris? You were teammates in the team in C4 in D-League. It was a good team in a nice city. He had a good experience here. We didn't talk that much about it, but I just remember things he said we were playing like a couple years ago. Ότι γενικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά εδώ και σε ό,τι αφορά την ομάδα και σε ό,τι αφορά την πόλη. Αυτά ήταν τα οποία προλάβαμε να πούμε, διότι όλα αυτά συνέβησαν στη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Ο Κάρο Γουάιτ ήταν η αφορμή για να βρει μια θέση στο NBA και να κάνει καλύτερη του ουσιαστικά χρονιά. Περιμένει και αυτός κάτι ανάλογο στον Άρη. Άρης και ο Κάρο, the opportunity to play after a few months in NBA. Is this a goal for you also? To play in NBA? Yeah, to play in NBA. To get back there, but I want to win here first and make this team successful. So first things first. Σίγουρα και για μένα αποτελεί στόχο να αγωνιστώ στο NBA, αλλά μέχρι τότε αυτό το οποίο θέλω να πετύχω είναι να είμαι πετυχημένος και γενικότερα να είναι πετυχημένη η ομάδα στην οποία θα αγωνιστώ εδώ, Άρης. Θα συνεργαστεί με μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου μπάσκετ, Παναγιώτη Γιάννη. Πώς είναι αυτή η αίσθηση και γενικότερα πώς περιμένει όλη αυτή τη συνεργασία? It will be the same team with Coach Giannakis. He's a true legend for the European basketball. Are you looking forward to meet him? Yeah, I'm looking forward to meeting the coach. Meisen told me he has a real good record and he's highly regarded in Europe. So I want to meet him and get a chance to play for him and learn. Πραγματικά ανυπομονώ να το συναντήσω και να συνεργαστώ μαζί του. Μου έχει μιλήσει γι' αυτόν ο ατζέντης μου, ο coach. Για τον coach, ότι έχει πετύχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην καριέρα του. Επομένως, ανυπομονώ να συνεργαστώ και να μάθω από αυτόν. Do you think Aris is the biggest step for you until now in your career? Yeah, I think it's a high-level league and it's a good step. I haven't been in Europe in a couple years. I've been in the league, so I'm not sure what I can do over here. Ναι, είναι πραγματικά ένα σημαντικό σκάλι για μένα, διότι είναι ένα πρωτάθλημα υψηλού επίπεδου το ελληνικό. Μετά την δική μου παρουσία και θητεία στην D-League, είναι σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Τελειώσαμε. Παιδιά, ακούγομαι. Έλα, Γιάννη, ακούμε. Λοιπόν, παίζει Τετάρτη. Παίζει. Θα παίξει κανονικά, ναι. Μόλις 48 ώρες από την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη, ο Κιντ Μπένσον θα γίνει έτσι μια προσπάθεια από το τεχνικό επιτελείο του Άρη, ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να προσφέρει μερικά ποιοτικά αγωνιστικά λεπτά στον προσεχή προημιτελικό του κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.
Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ μαζί με Κώστα Βασιλόπουλο, ο οποίος ακολουθεί και θα ακολουθεί κάθε μέρα μετά τις 2 εδώ στον Λίμπερο. Ήθελες να πεις όμως κάτι, Κώστα, και σε διακόψαμε. Δεν το ξέχασες, ε? Όχι, ούτε εσύ το ξέχασες. Όχι, δεν το ξέχασες, το ξεχνούσα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία στο πρόγραμμα που στήσατε εδώ στον Λίμπερο. Ένα δημοσιογραφικό πρόγραμμα το οποίο όχι απλά θεωρώ ότι είναι άκρως ελκυστικό και θα έπρεπε να το ακολουθήσει, να το ακολουθήσουν πολλοί στη Θεσσαλονίκη, διότι αυτό νομίζω ότι χρειάζεται η πόλη. Πληροφόρηση έγκυρη από ανθρώπους το όνομα των οποίων μπορεί κάποιος να πιάσει το στόμα του, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να αμφισβητήσει την εγκυρότητά του. Λοιπόν, κάτι επειδή είπες για χρόνια ότι με διάβαζες στο δημοτικό. Ναι, ναι. Άκουσα, άκουσα με λίγο. Τα έπαιρνα τα σπορ, πηγαίνω στο σχολείο. Αλήθεια σου λέω. Ναι, και εγώ τα έπαιρνα τα πηγαίνω στο σχολείο. Στην εντάξει, τώρα. Τι... Μα, δεν δηλαδή, κάνω. Και τα τότε Δευτέρα, Πέμπτη και Σάββατο, έτσι. Η διαφορά ηλικίας. Ναι. Να υποθέσω ότι είναι πόσο. 10 να μην είναι. Γιατί κόλλησες, εγώ θα πω ότι είναι από την πραγματικότητα. 10 να μην είναι. Γιατί 39 χρονών είσαι. 40 έκλεισα. Εγώ είμαι 49. Ναι. Είδες. 9. 9 χρόνια. Εγώ όμως, Δημήτρη μου, αισθάνομαι 25 και εσύ 45. Λοιπόν, καλό μεσημέρι να έχεις, Βιτράκι μου, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Ο πονηρός δεν μιλάει. Λείπεις. Τι να πει, αυτό είσαι 44. Τι 44, 42 χρονών είμαι, φίλε. Στην καλύτερη ηλικία. Ο Ρίτσαρκης 42 χρονών είχε 42. Κόστα τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ήταν η πρώτη μου χρονιά στα Σπορ του Βορρά. Α, δεν έγραφα ΠΑΟΚ, εννοείται. Και τώρα είναι η πρώτη χρονιά στο Λίμπερο. Είναι και η πρώτη χρονιά της Φόρτσα. Στην ναι, πρώτη ναι, της, πριν ναι. Κλείσει χρόνο η Φόρτσα πήραμε κύπελο, πήρε ο ΠΑΟΚ κύπελο. Κλείνοντας χρόνο, γιατί να μην πάρει το πρωτάθλημα. Τι κλίμα επικρατούσε στην αρχή, στην πορεία που φάνηκε που πάει το πράγμα και στο τέλος. Υπήρχε ένα τρέμουλο. Υπήρχε μια τρέλα. Μια πραγματική τρέλα. Δεν μπορούσε κανείς να το διανοηθεί ότι έπαιζε ο ΠΑΟΚ για έναν λόγο τον οποίο δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ με γεμάτο το γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Δεν ήταν φυσιολογικό, δεν τελείωσε έτσι προηγούμενη χρονιά. Αλλά ξεκίνησε με γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή υπήρχε μια τρομερή αυτοπεποίθηση που δημιουργήθηκε νομίζω από τη νίκη στη Ριζούπολη. Ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με διπλό και αυτό δημιούργησε μια τρέλα. Και ξέρεις τώρα, μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχε καλά-καλά ραδιόφωνο και τη Δευτέρα εφημερίδες. Και στη Ριζούπολη δεν κερδίζαμε ποτέ. Ναι, δεν υπήρχε. Μεσοβδόμαδα τι γινόταν? Δεν υπήρχε, όπως είπες, ραδιόφωνο, δεν υπήρχε φυσικά ίντερνετ. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε. Μεσοβδόμαδα έψαχνε ο κόσμος να βρει ποιος, τι, πού, πότε τραυματιζόταν τη Δευτέρα ως Καρτάδος και το μάθαινε ο κόσμος την Πέμπτη τώρα. Δηλαδή μιλάμε για άλλες εποχές, έτσι. Και πού να το μάθει. Από τα στέκια τότε που σύχναζαν οι ποδοσφαιριστές, ήταν 2-3 καφέ στην πόλη, εκεί προς την Τούμπα και προς το κέντρο της πόλης, που μετά την προπόνηση πήγαιναν εκεί και από εκεί ό,τι γινόταν γνωστό, διέρε μέσα στην πόλη ότι τραυματίστηκε ο Καραγεωργίου. Πού να ξέρεις αν τραυματίστηκε, δεν ήξερε κανείς. Αφού γκράζεσαι ότι αυτή τη χρονιά, τώρα στο μεσοβδόμαδο, υπάρχει ένα λίγο διαφορετικό κλίμα, μια τρελή ατμόσφαιρα που κοντεύει που και που να πνίξει και την ομάδα μερικές φορές. Όχι. 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 Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω πίστη, δεν βλέπω συσπήρωση, δεν βλέπω ενότητα. Θεωρώ ότι υπάρχει προσδοκία, υπάρχει προσμονή, αλλά ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν έχει αποκτήσει αυτή την ένωση που θα έπρεπε, αυτή την ένωση που τη βλέπω στην ΑΕΚ και τη ζηλεύω. Γιατί αυτό που βγάζει η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Λέτε όχι. Όχι, είναι γκρουπ, είναι ομάδα. Είναι γκρουπ. Και εκτός γήπεδο όμως είναι γκρουπ. Υπάρχουν οι τάσεις εναντίον του Μελισανίδη, υπέρ του Μελισανίδη, κατά του Μπάκεβιτς, εναντίον του Δημητριάδη, υπέρ του Δημητριάδη, κατά του Μαϊστόροβιτς, υπέρ του Λιμπερόπουλου, κατά του Λιμπερόπουλου. Τάσεις που ανάλογα υπάρχουν και στον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι αυτές οι τάσεις στην ΑΕΚ είναι καλά πνιγμένες. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο κατάφεραν να το διαχειριστούν. Και βγαίνει μια θετική ενέργεια προς την ομάδα. Γι' αυτό και η ΑΕΚ μέχρι τώρα κρατήθηκε και είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφτασε το ταβάνι της. Αποδείχθηκε χθες ότι έφτασε το ταβάνι της, έτσι. Δεν έχει το ρόστερ, το βάθος στον πάγκο για να μπορέσει να ανταποκριθεί Ελλάδα, Ευρώπη και μάλιστα
μετά από δύο παιχνίδια σε, Ευρώπη, σε Ελλάδα και Ευρώπη να ακολουθεί το σκορ και να το ανατρέπει. Μια το ανέτρεψε με τον Ολυμπιακό, δεν το ανέτρεψε στην Ευρώπη και την είδαμε χθες με μια καλωστημένη ομάδα τον Παντελίδη, τον Αστέρα, να μην μπορεί να τα καταφέρει. Είπες τρία ονόματα της ΑΕΚ. Μελισανίδης, Μπάγεβιτς, Δημητριάδης. Έχουν κάνει και τρεις πρωταθλητισμό ήδη. Το έχουν ξανακάνει. Mm. Ποιος το έκανε στον ΠΑΟΚ, ε? Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ το έκανε. Ψηλά, ούτε χαμηλά. Στον ΠΑΟΚ το έκανε μόνο ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης. Τον πρωταθλητισμό στον Παναθηναϊκό. Σαν ποδοσφαιριστής. Ναι. Δεν το έχει κάνει άλλος. Ούτε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε στον ΠΑΟΚ. Τώρα στους ποδοσφαιριστές. Έχει μερικούς εκεί. Έχει, ναι. Ποιους να πούμε. Να πούμε. Ο Βιερίνια ότι το έκανε στη Βόλσμπουργκ μια χρονιά. Ο Μαουρίτσιο το έκανε στη Ζενίτ. Ο Μαουρίτσιο στη Ζενίτ, το Πρίγιοβιτς στην Πολωνία. Mm. Ναι. Ο Σαμπράνο. Αλλά ούτε η ΑΕΚ έχει πολλούς στην ομάδα μέσα. Έξω όμως που θα διαχειριστούν όλο το κλίμα και την πολιτική κτλ. Έχει πιο πολλούς μαθημένους στον πρωταθλητισμό. Ναι. Έχει. Έχει και. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ παρουσιάζει team spirit. Παρουσιάζει ένα πνεύμα. Μπαίνει μέσα και σου δίνει την εντύπωση ότι κάτι θα γίνει και θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ για την ώρα αγωνίζεται και σου δίνει την εντύπωση ότι κάτι θα γίνει για να μην κερδίσει. Κάτι έγινε στη Λιβαδιά, κυρίως κάτι έγινε στη Ριζούπολη και δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα παιχνίδι το οποίο το είχε μπροστά του σαν ψημένη μπριζόλα στο πιάτο και δεν μπόρεσε να την φάει. Το ίδιο και χειρότερο στη Λάρισα. Η διαφορά είναι ότι στη Λάρισα έγιναν τραγικά, υπήρχε τραγική απόδοση κατά την εκτίμησή μου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, από τους περισσότερους παίκτες. Φυσικά. Δηλαδή δεν είδα Σαμπράνο, δεν είδα Μαωρίσιο, δεν είδα Βιερίνια, δεν είδα Πρίγιοβιτς, δεν είδα Λέοβατς. Φυσικά. Πέντε. Ελκαντουρί. Δεν είδα Ελκαντουρί, έξι. Λοιπόν, με Ρέι. Διαφωνεί, Σταύρο. Μάτος. Ρέι, Μάτος. Τσίμιροτ. Βαρέλα που έκανε σπριντ για να προλάβει τα λάθη του Σαμπράνο. Ναι. Ανθρώπινα. Ναι. Λοιπόν, να φτάσει ο ΠΑΟΚ να προηγηθεί. Ο Λουτσέσκου έκανε ό,τι μπορούσε. Μα ό,τι γινόταν, ό,τι περνούσε από το χέρι του. Για να τον μπερδέψει το πράγμα, θα μου πεις κάτσε τώρα εκ των υστέρων το λες σοφά. Όχι, μα. Έξι αλλαγές πρέπει να κάνει. Μα τι να, δεν μπορούσε να κάνει έξι αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι το παιχνίδι έπρεπε να το χτυπήσει. Με τη Λάρισα έπαιζε. Οι μισοί παίκτες της Λάρισας με τα δυσκολίας είναι λίγο πιο κάτω από μένα και τον Κόλκα στα κιλά. Ναι. Με τα δυσκολίας είναι λίγο πιο. Μπήκε ο Περόνε και νόμιζα ότι μπήκα εγώ. Mm. Δηλαδή πήρε την έξτρα έξτρα large μπλούζα, παντελονάκι που σίγουρα ράφτηκε στα μέτρα του. Και λίγο έλειψε να κάνει άνω κάτω την άμυνα του ΠΑΟΚ. Εδώ δεν είναι ευθύνη του Λουτσέσκου. Η ευθύνη του Λουτσέσκου όμως είναι στο ότι δεν μετέδωσε μια αυτοπεποίθηση στην ομάδα να κάνει το 2-0 γρήγορα ή να μην παίξει με αυτή την αμυντική έτσι, φιλοσοφία που έφερε από μια στραβοκλωτσιά το 1-1, αλλά το έφερε. Τσαρουχιά. Τσαρουχιά. Μπράβο. Σωστό. Τσαρουχιά. Γιατί αν έβρισκε την μπάλα γεμάτα. Θα πήγαινε πάνω στο ΡΕΙ, θα περνούσε πάνω από το δοκάρι. Αν ήταν δικός μας παίκτης αυτός που κάνει αυτό το πράγμα, πάνω θα πήγαινε στην καρδίτσα. Και ήρθε και ο Κατσικογιάννης με τον Ποντίκη, τον Δημητριάδη και τον Μάνταλο, στον οποίο χρεώνω τεράστια ευθύνη, να κάνουν το θαύμα τους. Γιατί παρόλο το χάλι του ΠΑΟΚ, τα λάθη του Λουτσέσκου, ό,τι θέλουμε μπορούμε να πούμε. Στο 63 ο Μάτος ανατρέπεται, έχοντας την μπάλα μπροστά στα πόδια του και την αιστεία κοινή. Είναι πέναλτι, είναι κόκκινη κάρτα. Mm. Περνάω πολλές φάσεις και φτάνω εκεί. Στο 63 η Λάρισα μένει με 10 ποδοσφαιριστές. Εκτελεί το πέναλτι ο Βασιλόπουλος και το χάνει. Το χάνει. 0-1. Λέω εγώ σενάριο 0-1. Η Λάρισα με 10. 0-3 τελικό. Φυσικά 0-3 τελικό. Δεν το είδε ο Κατσικογιάννης που το είδε. Δεν το είδε ο Δημητριάδης που το είδε. Δεν το είδε ο Μάνταλος που το είδε. Ο οποίος Μάνταλος από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα πουλάει νταϊλίκι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Από πριν το παιχνίδι. Από πριν το παιχνίδι. Γιατί μου είπαν ότι μάζεψε και τον Λουτσέσκου με τον Σαραϊδάρη εκεί πέρα να τους πει να τους κάνει συστάσεις. Μάλιστα. Και ο πάγκος των άλλων το μόνο που δεν κάνει είναι να χορεύει χάσα από σέρβικα. Ο πάγκος της Λάρισας ήταν έξω από τη γραμμή στο σύνολό του. Στον ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό βγαίνει ο Κωνσταντινίδης, βγήκε να διαμαρτυρηθεί για την φάση του Πέλκα που φεύγει. Δύο μέτρα πίσω από τους αμυντικούς της Λάρισας, βγήκε ο Κωνσταντινίδης να διαμαρτυρηθεί. Και ο Μάνταλος του λέει ότι αν ξαναβγείς θα σε αποβάλω. Έγινε μπροστά μας, δηλαδή. Ναι. Τρομερό, δηλαδή στην πρώτη φάση. Μα αφού είναι τρομερό. Έχει δεκάδες φάσεις. Ο Χαλίφης. Ο Χαλίφης ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Αυτόν τον φέραμε για φιλικό ρε στην Τούμπα το Μάνταλο. Ο Χαλίφης, παιδιά, δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
δεν θέλω να εκφραστώ τώρα και νομίζω ότι κανένας μας δεν θέλει να εκφραστεί, αλλά στο θέμα της διαιτησίας, που είναι και το μείζον θέμα, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει παρασκήνιο τεράστιο σε βάρος του ΠΑΟΚ, παρασκήνιο το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν θα πρέπει να αφήσει να επηρεάζει τα παιχνίδια του. Το 50-50 δεν ζητούσε ο ΠΑΟΚ. Δεν το παίρνει. Ο Μάνταλος ξεκίνησε στραβά τη χρονιά για μένα από τη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά στο 25 αποβάλλει τον Λουτσέσκου. Δεν θα απέβαλε το Χιμένεθ στην ίδια περίπτωση, ούτε το χάσει. Για ένα διάλογο. Και κρατάει, προσέξτε τώρα, στα σφυρίγματά του, είναι πολύ προσεκτικός. Ναι. Στο τέλος του αγώνα υπάρχει στη Λιβαδιά τεχνικό time out 2 λεπτών. Και 6 αλλαγές. Πόσα λεπτά καθυστερήσεων είναι αυτό? 5. 5. Δίνει 3. Εγώ λέω ότι είναι παραπάνω. Ακούει κάποιος και λέει, καλά ρε, για τον ΠΑΟΚ μιλάτε και ασχολείστε με τέτοιες. Καλά, αυτοί που τον λένε αυτό, Κώστα, μισό, μισό, μισό. Να ασχολήσουμε, να ασχολούμαστε εμείς με το ότι καταλάβουμε. Θέλω και σε αυτούς να δώσουν να καταλάβουν, ρε παιδί μου, ότι ρε, με τη λεπτομέρεια θα πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται χωρίς τη λεπτομέρεια να το πάρει το πρωτάθλημα. Θα πει κάποιος, α κοιτάξει να βάλει 5 γκολ στη Λάρισα και να πάρει το πρωτάθλημα. Μα δεν γίνεται. Δεν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ. Όταν θα είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ, 5 θα βάζει στις Λάρισες και στις Λιβαδιές και στους Αστέρες. Λοιπόν, δεν είναι έτοιμος. Όταν ο Ολυμπιακός δεν ήταν έτοιμος τόσα χρόνια, έπαιρνε το συν κάτι και κέρδιζε. Ο ΠΑΟΚ δεν θέλει το συν κάτι. Θέλει να αφήσει τον Μπέλκα στο 2 να κάνει το 0-1. Απλά είναι. Να δούμε πού θα πάει το σκορ. Και να δεις πώς φουσκώνουν οι ομάδες, πώς φουσκώνει η αυτοπεποίθηση, πώς φουσκώνει η ψυχολογία, πώς αποκτάς μια έγκλεισαν ομάδα και σε βλέπει ο αντίπαλος και τρέμει. Τώρα κάτσε 15 μέρες. Τώρα κάτσε 15 μέρες. Φάει την ισοστρέφεια. Και πάλι καλά που ήρθαν τα αποτελέσματα έτσι, που ήρθαν τα άλλα. Αλλιώς. Σταυρό, σήμερα θα ήταν. Έτσι είναι όπως το λες, αλλά δεν θα έρχονται πάντα. Όχι. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει να χάνουν οι άλλοι να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι μιζέρια. Το πάρει ο Πανιώνιος. Ας το πάρει ο Πανιώνιος. Με αυτό το χάλι που βλέπω, το πάρει ο Πανιώνιος. Αν δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να κερδίσει αυτή τη Λάρισα, το ξαναλέω, η μισή της παίκτες είναι υπερβαρύ. Είναι λίγο πιο κάτω στα κιλά από μένα και το Σταύρο. Άντε από μένα, άσου Σταύρο. Ειδικά οι σεντερφόρτες. Μπήκε ο Περόνε τώρα. Πρόλαβε τον Ασλίδη στο σπριντ ο Βαρέλα. Εντάξει, διαπιστώνουμε ότι μιλάμε για ομάδες οι οποίες συγκροτήθηκαν στην τύχη. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι είναι και κάτω η Λάρισα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι συμπτωματικό. Πολύ κακή ομάδα. Σε αντίθεση με τον Αστέρα Τρίπολης που φαίνονται ποδοσφαιρικά, δηλαδή φαινόταν ότι η ΑΕΚ θα πάει να χάσει εκεί. Ο Αστέρας ανεβαίνει, πήρε ένα προπονητή σοβαρό. Δεν τον πίστευα τον Παντελίδη και είδα στον Ηρακλή ότι ο άνθρωπος έκανε δουλειά. Ναι. Βλέπω ότι τώρα στον Αστέρα κάνει δουλειά. Πάει ο Ατρόμητος με τον Ουάρντα και κάνει τον Ολυμπιακό άνω κάτω. Ωραίο πρωτάθλημα. Γενικά είναι ωραίο το πρωτάθλημα. Η παραφωνία είναι ο ΠΑΟΚ. Η παραφωνία στο πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Πραγματικά είναι παραφωνία. Παραφωνία όμως το αγωνιστικό μονολογικό σταγόνο. Δηλαδή βλέπω ότι γενικά δεν το ξέρουμε το άθλημα. Εννοώντας το πώς θα πάρεις πρωτάθλημα. Αφού εκεί δεν έχουμε πάρει κανένα, από πού να το ξέρει. Ποιος να το ξέρει. Ποιος πήρε, το είπες νωρίτερα, ότι η ΑΕΚ έχει ανθρώπους μέσα και γύρω από το ποδοσφαιρικό της τμήμα και τη διοίκησή της που έχουν κάνει πρωταθλητισμό και πήραν κούπες. Στον ΠΑΟΚ, ποιος έκανε πρωταθλητισμό και πήρε κούπα. Πλην του Παντελή Κωνσταντινίδη, το ξαναλέω. Στο διοικητικό συμβούλιο δεν υπάρχουν άνθρωποι. Στον περίγυρο δεν υπάρχουν άνθρωποι. Στο εσωτερικό της ομάδας είναι 2-3 παίκτες. Δεν γίνεται έτσι. Ποιος έχει κάνει πρωταθλητισμό για να ξέρει ότι το πρωτάθλημα το κατακτάς από τις λεπτομέρειες? Δεν κερδίζεις τον Ολυμπιακό και παίρνεις πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το παίρνεις στη Λάρισα, στη Λιβαδιά, στη Ριζούπολη και από τη λεπτομέρεια με την οποία θα προετοιμαστεί η ομάδα για να το κατακτήσει. Ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια έχει τη διαιτησία, αλλά δεν άφηνε τίποτα στην τύχη. Κάθε μέρα δουλειά. Όχι κάθε μέρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα δουλειά. Ναι, ναι. Δεν κατακτάς πρωτάθλημα έτσι. Δηλαδή, θεωρώ, ας πούμε, ότι έγινε ό,τι έγινε στη Λάρισα τώρα, για μένα είναι έγκλημα. Σε εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει. 2 μέρες ρεπό. Από τη Λάρισα και μετά. Τι θα πει 2 μέρες ρεπό. Από τη Λάρισα και μετά έρχεσαι εδώ 3 μέρες και δίνεις στους παίκτες να καταλάβουν, να καταστήσει σαφές η διοίκηση του προπονητή και ο προπονητής στους παίκτες ότι αυτό που κάνατε είναι έγκλημα. Μετά από 3 μέρες που θα το καταλάβουν, δίνεις και το ρεπό σου να. Γιατί θα το δώσεις 15 μέρες διακοπή. Πραγματικά δεν ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Ο ΠΑΟΚ, ποιος το είπε χθες, κάποιος μου το είπε. Ο ΠΑΟΚ μοιάζει με Μαζεράτη. Στην οποία. Στην οδηγία ο Κόλκας, πήρε δίπλωμα.
Εντάξει. Αυτό θα αφορούσε μόνο τον προπονητή. Μοιάζει με Μαζεράτη, ας πούμε, που της έχεις βάλει 4 λάστιχα παράτερα και προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί δεν προχωράει το αυτοκίνητο, ας πούμε, και πού πάει. Πρέπει να προχωρήσει. Παρ' όλα αυτά. Και θέλει και σμπρόξιμο. Σας πήρα μονότερμα. Όχι. Τι όχι. Κώστα πήγε 2 και 5. Ναι. Να σας αφήσουμε. Θα φύγετε τώρα. Δεν φύγουμε. Θα πάω. Έχεις εκπομπή. Έχεις εκπομπή. Πρέπει να ξεκινήσεις. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Σε αυτή την παρέα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε κάτι να δώσουμε στον κόσμο. Το τι θα το δούμε στην πορεία. Έχουμε να δώσουμε, νομίζω, ενημέρωση. Μίλα, μην βαριέσαι. Ενημέρωση το έχουμε. Να σου πω κάτι, Κώστα. Είσαι εδώ γιατί ουσιαστικά έπρεπε ο Λίμπερο να είναι ο νούμερο ένα σε ενημέρωση. Ωραία. Στα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Στη Θεσσαλονίκη με διαφορά από τον δεύτερο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς μαζί μας. Ξεκινάμε από τα βασικά. Προβλέπω ότι έχουμε σε πολλά πράγματα να διαφωνήσουμε. Αλλά θα διαφωνήσουμε κιόλα, εννοείται. Κοίταξε. Το μυστικό της επιτυχίας μιας εφημερίδας όπως είναι η Φόρτσα, η οποία βγήκε σε ένα περιβάλλον που δεξιά-αριστερά ακούς, πού πάνε αυτοί. Πού πάτε να βγάλετε εφημερίδα. Σε αυτή την εποχή οι εφημερίδες κλείνουν, εσείς ανοίγετε. Mm. Ναι, ανοίγουμε. Γιατί έχουμε μια πρόταση. Ποια είναι η πρόταση, δε? Κάτι άλλο. Η πρόταση είναι έρευνα, ρεπορτάζ. Η δισιογραφία που θα απευθύνεται στην πραγματικότητα, θα τα αποκρίνεται στην πραγματικότητα και θα αποδεικνύεται μετά από 2-3 εβδομάδες και διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει διαφορετικές απόψεις? Εγώ βρίσκω τον Λουτσέσκου άριστο. Ο Κόλκας τον βρίσκει κακό. Ο Τζορμπατζόγλου τον βρίσκει μέτριο. Θα τα διαβάσεις όλα. Ο καθένας θα εκφράσει την άποψή του. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Δεν έχει συμβεί ποτέ πουθενά να υπάρχουν 6 άνθρωποι οι οποίοι γράφουν την άποψή τους και σχεδόν ποτέ δεν συμφωνούν. Ναι. Και αυτό ναι. Είναι υγεία. Γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουμε? Αν συμφωνήσουμε, πάει να πει ότι βλέπουμε όλοι το ίδιο. Αποκλείεται. Άρα σε εισαγωγικά συνωμοτούμε για κάτι. Δεν συνωμοτούμε σε τίποτα. Όχι, ο δεν μου αρέσει ο Πέλκας. Σε ένα σου αρέσει. Μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουμε? Άρα το να διαφωνήσουμε είναι υγεία. Γιατί μπορεί μέσα από τη διαφωνία να μου αλλάξεις άποψη. Να με κάνεις να δω κάτι που εγώ δεν μπορώ να δω. Γιατί ξέρω εγώ, θόλω στο μυαλό μου ή γιατί το βλέπω μονόπλευρα, μονοδιάστατα κτλ. Αυτό που δεν είναι σωστό είναι να προσπαθήσω να επιβάλλω την άποψή μου στον άλλον. Αυτό. Μα δεν συμβαίνει αυτό. Ναι, υπάρχει ναι. Σεβασμός. Στην πόλη μπορεί πολλές φορές να συμβαίνει. Η επιβολή άποψης. Ναι, ναι. Αυτή η προσπάθεια. Και είναι τεράστιο λάθος. Κάτι που φέρνει ναι, και άλλο αποτέλεσμα από αυτό που. Μα φυσικά και φέρνει άλλο αποτέλεσμα. Γιατί συνήθως χάνονται την πραγματική ένοχη και υφέρονται στην πραγματική ευθύνη. Ο αποπροσανατολισμός είναι η πιο εύκολη διαδικασία σε αυτή την πόλη. Εύκολα αποπροσανατολίζεις και μεταφέρεις τις ευθύνες από τον βασικό υπαίτιο σε επιμέρους. Στελέχη σε κάθε ομάδα, σε κάθε περίπτωση για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου, να προστατεύσεις τον Α, τον Β, τον Γ, τον Δ. Φτάσαμε στο σημείο να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Έστρασουτ και να ευθύνονται οι δημοσιογράφοι για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Επέλεξαν οι δημοσιογράφοι του Στανόγεβιτς. Έφεραν κάποιο παίχτη. Κοουτσάρισαν την ομάδα στην. Πώς το λέγεται, στη Σουηδία. Τι ακριβώς έκαναν, δε, πού συμμετείχαν. Την εβδομάδα, όπως θυμάσαι, έφταιγαν οι δημοσιογράφοι πριν το μάτς για ό,τι έγραφαν. Κατηγορίες από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και μετά το μάτς έφταιγαν οι δημοσιογράφοι για ό,τι δεν έγραφαν. Έτσι, ήταν η εβδομάδα που θα μείνει στην ιστορία. Και να τη θυμόμαστε όλη αυτή την εβδομάδα. Εμείς την θυμόμαστε γιατί τη βιώσαμε και ήμασταν κεντρικά πρόσωπα. Θα συνεχίσει αυτό να συμβαίνει, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Λάθος. Εδώ κάνεις λάθος τεράστιο. Και θα επιβάλλω και την άποψή μου. Ναι. Όχι. Καμία ευθύνη. Ευθύνη σε σχέση με τη συμπεριφορά. Όχι για τις αποφάσεις. Όχι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν βλέπετε στη Λιβαδιά. Φταίω εγώ. Φταίς εσύ. Φταίει ο Σταύρος. Φταίει ο Κουβεντίδης. Φταίει ο. Δεν ξέρω εγώ ποιος. Ο Γκίνας. Μην τους αναφέρουμε τώρα όλους εδώ έναν. Mm. Ο Ατρίδης και πάει λέγοντας. Τα κατάλαβα. Από πού και ως πού. Γιατί δεν έγινε κριτική. Έγινε κριτική στο Στανόγεβιτς. Και οι μισοί λέγανε, μα γιατί τα λέτε? Συγγνώμη, φάτε. Οι άλλοι μισοί, μα γιατί δεν τα λέτε? Ναι, ναι. Εσείς, καθίστε καλά λίγο. Στην προετοιμασία γιατί δεν είπατε ότι δεν δουλεύουν? Δεν είπαμε ότι είχαν εξαιρεπόρε. Τι να σου πούμε άλλο, δηλαδή? Όχι μόνο. Ότι δεν κολούσαν τα έσημα και άλλα πολλά.
Έγραψα χθες κάτι στο Facebook και είναι ένας μορφωμένος άνθρωπος ο οποίος μου απαντά: Πες, και θέλω να γράψω. Τι θέλεις να πω, αγόρι μου? Δηλαδή πρέπει να γράψω 400 μπινελίκια εναντίον του προπονητή, ναι, για να ησυχάσεις? Όχι, δεν το ακούσεις από μένα. Άλλο αυτό. Πρόσεξε με. Αυτό θέλω είναι. Να δω, θέλουν, ναι, αίμα. Ναι, μα δεν είμαι με χασάπι για να πούμε αίμα. Θέλω να δω ποιος θα έχει την πιο σκληρή κριτική απέναντι στον προπονητή. Και άμα δεν γουστάρω εγώ να έχω κριτική στον προπονητή, γιατί δεν πιστεύω ότι φταίει αυτός? Με το ζώο θα μου επιβάλλεις εσύ τι κάνω? Ναι. Απίστευτο, ρε. Όταν λέμε την πιο σκληρή κριτική. Τι να ρίξουμε για την ελληνική για την οικογένειά του? Αυτό περιμένει ο άλλος. Αυτό. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι πρέπει να πεις να δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα. Δηλαδή να γράψεις το χειρότερο πινελίκι του, το πιο λιμανίσιο, ας πούμε, και να πει: Ω, ησύχασα. Και διορθώθηκαν όλα. Δηλαδή θα βρει τον Λουτσέσκου και όλα θα είναι μια χαρά. Ο οποίος έχει ευθύνες τεράστιες, αλλά εκεί εξαντλούμαστε. Δηλαδή, πού να πάει ο ΠΑΟΚ, σε τρίτη αλλαγή προπονητή από τις 11. Είναι βολικό να φύγει ο Λουτσέσκου. Εντάξει. Πολύ βολικό. Ναι. Πάρα πολύ βολεύει να φύγει ο Λουτσέσκου να έρθει ο Ποπέσκου. Και να μας στέλνει μετά ο Ποπέσκου. Σε ένα μήνα. Ειδικά για τον αγώνα της Λάρισας, Κώστα, είναι πάρα πολύ βολικό. Ειδικά για τον αγώνα της Λάρισας. Ναι. Ειδικά για τον αγώνα της Λάρισας είναι πολύ βολικό. Ναι. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ναι. Άρα, να φύγει ο Λουτσέσκου να έρθει ο Ποπέσκου. Και σε δύο μήνες θα φταίει ο Ποπέσκου. Γιατί αυτό θα φταίει. Ενώ. Δεν φταίει, δεν μπορεί σε έναν οργανισμό να φταίει ένας άνθρωπος, ή αδύνατο να φταίει ένας. Και ας βάλουμε κάτω τι του έχουμε πει να κάνει του Λουτσέσκου. Πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει χρόνια τώρα. Άσε το, εντάξει. Δηλαδή, όποια ευθύνη και να έχει που έχει, γιατί δεν κέρδισε αυτή τη Λάρισα που είναι πιο χοντρή από μένα, όλοι. Μα έχει, εντάξει, φυσικά έχει. Εννοείται ότι έχει. Το Σάκοφ έβαλε αλλαγή, δηλαδή το είδα και έφρυξα. Και άκη για άλλα έχουν στάσεις. Αγωνιστικά θέματα τα οποία δεν υπησέρχομαι τόσο πολύ. Δεν μπορώ να βλέπω τον Μπέλκα στη γραμμή και τον Καντουρί στον άξονα. Θεωρώ ότι έστω για λίγο θα μπορούσε να του αλλάξει. Να κινηθεί και ο Καντουρί ελεύθερα και ο Πέλκας να περάσει μια-δυο μπάλες και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Αλλά τέλος πάντων, αυτό μπορεί να είναι προσωπική άποψη και να μην ανταποκρίνεται στην. Αυτό με το αποτέλεσμα, άμα γίνονταν 0-1, δεν θα σκεφτόμασταν αυτά. Όχι, δεν θα σκεφτόμασταν. Ναι. Πάμε, ναι, πάμε. Να ακούσουμε χορηγούς. Να σε αφήσουμε και μισή ώρα να. Εντάξει. Και τι να απορρεθεί με τη μισή ώρα. Σου πήραμε όλη την ώρα. Ντεμπούτο, φίλε. Κώστα, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή εκπομπή, και χαίρομαι που είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό μήνα. Τα λέμε σε λίγο. Ανακοινώθηκε και το μνημόσυνο στα Τέμπη. Έτσι είναι αυτή την Κυριακή. Μια τελευταία είδηση. Σε λίγο, εδώ, Κώστα Βασιλόπουλος, μέχρι και τις 3 στο νέο πρόγραμμα του Λίμπερο.